Μπουκαρές. Έλα Μποτζόνο, για πάμε λίγο, για να φύγουμε λίγο να κάνουμε ένα διωράκι κομψό έτσι αλματερό, ζουμερό, δυνομούλη. Αλματερό δεν το λες. Γιατί μια χαρά αλματερό θα το κάνουμε. Έτσι δεν πέθανε κανένας, μόνο... Πέθανε ο Πίτσος, τώρα το διάβαζα. Ο Πίτσος πέθανε 105 χρόνων. 105 χρόνων, ο ιδρυτής της Πίτσος. Πίτσος, να πέθανε. Έμαθα ότι ήταν πολύ καλός επιχειρηματίας, καλός εργοδότης. Πίτσος εμπιστοσύνη, θυμάμαι ότι... Μπράβο, όλοι είχαμε ένα ψυγείο Πίτσος και έχω την εντύπωση ότι αυτούς τους ανθρώπους τους κρατάει στη ζωή ξέστη. Η δουλειά. Η δουλειά. Ακριβώς. Συνεχίζουν και κάνουν ό,τι κάνανε. Αυτό. Η δουλειά. Αυτός μπορεί μετά 100 να ήταν στα γραφεία μέσα, να έκανε, να έρανε. Έτσι ένα χρόνο πιο μεγάλος από τον Πατακό. Ο Πατακός πόσο ήταν, 104, 105. Έχουμε ονόμιους αρκετούς πάντως. Ναι, ο Μίμης Φλέσσας γιόρτασε 99 του χρόνια. Κάτω σαρίζει κι αυτός. Τι είχε κόμμα την Κρολοπούλου στα Γιάννα. Καλά, εντάξει. Όχι, θα σε πω, ήταν το προστάτη που δούλευε. Ήταν αλματερός. Μα δουλεύει προστάτη και αυτό παίζει ρόλο. Αυτό. Ναι. Δουλεύει προστάτη, έτσι το εργαλείο να κινείται. Μπράβο, μπράβο, Ντίνο. Η εργαλειοθήκη πρέπει να έχει μέσα καθόλου αποθέματα. Ο ρολόγος λέει πρέπει να το καθαρίζουμε. Να είναι για λοκοπάει να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ο προστάτης είναι σαν τον υπτήρα που βουλώνει. Δεν χρειάζεται. Τα νερά πρέπει να φεύγουν. Βέβαια, τι ωραίο παράδειγμα έδωσε τώρα. Πρέπει να καθαρίζουμε τον υπτήρα με τούμποφλό καμιά φορά. Άμα χρειαστεί. Διπλή, τριπλή. Εγκομενοφλό. Γκομενοφλό, παιδιά. Με γκομενοφλό, παιδιά, το καθαρίσετε τον νηπτήρα σας για να μην έχουμε θέματα με προστάτες. 99 είναι και όχι διάβια φοβερή, ο πλέσ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για κάποιους. Ότι εγώ άκουγα τις προάλλες εδώ πέρα που βγήκε ο. Πώς το λένε αυτό το Άριο, ο Κάλεν. Ναι. Που έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Ο Κάλεν ήταν τρελός από τα νιάτα του. Έπαθα πλάκα, σε λέω, δεν μπορεί να βάζει μέσα γυναίκα του. Ωραίος. Και τώρα ωραίος είναι. Από τον άκουγα να. Θα κατέβολε στην Αθήνα, έχω λέει κάτι τέτοιο να κάνω. 90 χρόνια, 92, πόσο ήταν ο άνθρωπος. Να τακτοποιήσω κάτι τέτοιο. Είναι κολλητός του Δωμαίδη. Α, ναι, είναι φιλαράκια. Κολλητός. Κολλητός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Για λίγο να μαζευόμαστε. Πολύ κίνητο του δρόμου. Διάβια πνεύματος καταπληκτική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την ηλικία. Να επικοινωνείς. Πρέπει να κάνουμε ένα γκάλο. Για πες εσύ με πώς. Από εμάς, αν ζήσουμε πολύ, ναι. Να έχουμε διάβια πνεύματος καλή. Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε εμείς. Πριν πάμε στο σας σήμερα. Πριν πάμε στο σας. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα 90, λέμε τώρα. Λέμε την καλή περίπτωση. Την καλύτερη, ναι. Δεν μας την κάνει σαν τον Μιχαλίτσο να πούμε και τα λοιπά. Πες ότι δεν μας το κάνει εμάς. Ποιος έχει διάβια σκέψη εδώ μέσα. Πες ότι δεν μας το κάνει. Αυτό έχει να κάνει με το DNA του καθενός. Άμα όχι, άλλο λέω. Η οικογένεια εκεί έχουν Αλσχάιμερ, έχουν άνοια. Άλλο λέμε, άστα τώρα. Λέμε τώρα ότι ο Θεός καλός σε όλους. Καλός σε όλους τώρα. Ο Θεός είναι καλός. Αν βγαίνουν στο αεροπλάνο, κάνουν σταυρό. Μετά αρχίζουμε τις Παναγίες και τους Αποστόλους. Σε δίνει χρόνια. Αχ, ο καλός Θεούλης. Δεν βγάζει ευρικόλακα να σε κάνει. Δεν βγάζει, ναι, ωραία. Ποιοι από εμάς εδώ στο κτίριο θα έχουν διάβια σκέψη. Γενικότερα στο κύκλο μας θα πούμε, ναι. Θα έχουν διάβια. Ωραίο το ερώτημα, ναι. Αυτό. Ωραίο ερώτημα. Ποιοι θα μπορούσαν να έχουν τη διάβια του Μίμη Πλές, ας πούμε. Ναι, ή του Κάλεν τώρα που τον πιάσαμε τον Κάλεν, του Πατακού, του Μητσοτάκη, γιατί και αυτή 99% τόσο. Ναι, δεν ξέρω, σου λέω, ναι. Έχω στο μυαλό μου ότι αυτό είναι να κάνει και με την κληρονομικότητα. Είχε ένα ηθοποιό, τον Δημήτρη Καλυβοκά. Είχε κανένα στο ΣΟΗ που να είχε άνοια, να είχε τέτοια στο τέλος, να είχε Αλσχάιμερ. Εμείς είχαμε μερικούς στο ΣΟΗ μας, έτσι στα σόγια μας, δεξιά και αριστερά. Η μάνα της μάνας μου, ναι. Μετά τα 80, με έβλεπε στη τηλεόραση και λέει τον είδα που βγήκε από δίπλα. Αυτό σε λέω. Ναι. Αυτό σε λέω. Τον κυνηγούσαν κάποιοι. Την έμοιασε την προγιαγιά σου, πρέπει να την έμοιασε. Ναι, την έδωσε. Την γιαγιά μου. Την γιαγιά, κανονικά. Δεν ξέρω, σου λέω, ποιο μπορεί να έχει εδώ διάβια σκέψη εδώ τώρα. Ίσως ο Πάγκος. Ο Πάγκος ήταν. Ίσως ο Γιάννης ο Πάγκος. Ο Πάγκος κοίταξε. Θα φτάνει ο Νόρος θα πάει. Ναι, αλλά θα έχει διάβια σκέψη. Θα γίνει γέροντας. Γέροντας, ναι. Θα έχει διάβια όμως. Θα έχει διάβια, ναι. Γιατί έχει περάσει. Δεν τον ζαλίζει και κάνει καμία το όλη μέρα, δεν τον κάνει, τον ράνει. Δεν σπαταλά έξτρα ενέργεια, ασχολείται με τον εαυτό του περισσότερο. Κοιτάξτε, τώρα, αυτό έχει την καλή του πλευρά. Έχει δηλαδή, τη στραβή. Άπλωση. Όλα, ναι, έχουν. Έχει την καλή πλευρά και όλα. Είδα τον Καλημέρηδη, σου πέθανε. Ναι, να πούμε και συλληπιτήρια σήμερα θα γίνει. Ο Πάρης ο Καλημερίδης, εγώ. Μικρός έφυγε. Τι μικρός, 74. 70 χρονών. 74, τι μικρός. Νομίζω 70. 74 και 70 μικρός. 74. Πάλι κάτω από το. Πρέπει κάτι, πήγε 74 μικρός, ήταν άστο. Δεν ξέρω 74, νομίζω ότι είναι 70. 74 ήταν άστο τώρα, το ξέρω το έργο. Έμοιαζε με 64. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί έμοιαζε με 64. Γιατί. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ναι, είναι σημαντικό. Αλλά αυτό. Μετά όταν ας πούμε ήθελε περιποίηση. Να έχει καμία τον περίπου, δεν είχε καμία. Ναι. Άρα λοιπόν το πλεονέκτημά του, ας πούμε. Γίνεται μειονέκτημα.
70, σε είπα, άσε τώρα. Λέω, 70 χρονών πέφτει. Μικρό είναι, είναι 70. Από πού είναι μικρό, αφού το μέσο όρο μα είναι 78 ρε τίνο, 78,7. Άρα πέθανε 8 χρόνια κάτω από το μέσο όρο. Κανονικά πέθανε. Δεν πέθανε κανονικά. Το 70 δεν είναι δεκαετία 70-80 που φεύγαν ή ήταν ταλαιπωρημένοι. Τώρα εδώ κάνουμε καλέ. Τότε τρώγανε ό,τι βρίσκαν μπροστά του. Τώρα τρώ το ψαράκι σου, τρώ το ντόνο σου, τρώ το έτσι σου, τρώ τι βιταμίνε σου. Δεν είναι κανονικά, όχι. Διαφωνώ. 78 ακόμα κάτι είναι το μέσο όρο. Εκεί γύρω είσαι κομπλέ. Έπιασε 7 μπροστά, είσαι πλήρη σήμερα. Τώρα έγινε λίγε μέρε που είχε πιάσει ο άνθρωπο. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, anyway. Ναι, ποιο λε. Σου είπα, εγώ, μου είπε το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα. Για άντρες, όχι για γυναίκες. Ναι. Οι γυναίκες μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πιο εύκολα μόνο. Όχι, όχι, το ίδιο. Να πάει στο Αλτσχάιμερ δεν είναι. Στο Αλτσχάιμερ εγώ σου είπα, τον πάγκο βλέπω να έχει καταλήξει. Ο πάγκος θα είναι, θα μιλάει στο Άγιον Όρος. Άλλο που μπορεί να έχει έτσι. Τι γεράματα μπορεί να έχει κάποιο από εμά. Ξέρεις ποιο πιστεύω ότι θα έχει διαβιασίες και θα είναι σούπερ. Ο Κυλώνης, ο Θανάσης που τον είπε κιόλας χθες. Έχει και το DNA. Ξέρω τώρα τι κάνεις. Τι κάνω. Θέλει να ακούει ο Ανδρώνης ότι αυτό θα έχει. Αλλά όταν πάρει το πάρει πίσω, να φύγει στα πόδια. Θανάσης είναι αδερφός, εντάξει. Σκάβεις τώρα για, το, για την έννοια. Για τον εαυτό μου, ναι. Όχι. Ναι. Σκάβεις. Σκάβω το λάκκο μου, ναι. Όχι. Ναι. Αρουνού λάκκο σκάβεις. Σκάβεις τώρα για τον χρόνο εσύ. Θέλω να φύγει το απόγευμα. Κουτσούκου, τσούκου. Ναι, ναι, ναι. Κάτι θα γίνει. Είναι έτσι ο Κυλώνης, αλλιώς. Θανάσης, ένα Κυλώνης. Ναι, το πιστεύω το Θανάσορο χθες. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ ποιο πιστεύει θα έχει διάβια. Και εσύ πιστεύω θα έχει διάβια. Εγώ δεν έχω τώρα διάβια. Ναι, διάβια. Ναι, όχι, θα επαναλαμβάνει, θα λες τα ίδια και τα ίδια λες. Κοίταξε, αυτό είναι ένα σημάδι. Όταν αρχίζει να λες τα ίδια και τα ίδια. Είναι γιατί το μυαλό του άλλου είναι στα κόκκινα. Ναι. Σκάει. Τα ίδια, ναι. Σκάει. Του Ιωαννίδη έτσι έσχεσαι το μυαλό. Πόσο γονόνιο Ιωαννίδης είπαμε. 78. Έπιασε το μέσο όρο. Ναι. Εκεί. Όχι, θέλω να σου πω ότι ναι. Κάποιο που δεν σκέφτεται, που δεν κάνει κτλ. Μπορεί. Ναι. Anyway, λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο τι γίνει σαν σήμερα, γιατί έχουμε 2-3 πραγματάκια. Εντάξει, πριν να ασχοληθούμε με Εθνική, με ΠΑΟΚ, με Άρη, είχαμε κάποια μαντάτα, κάποιες εξελίξεις. Τι έγινε οι κομμουνιστές εκεί, πήρα 21. Δεν μου άρεσε. Γιατί δεν σ' άρεσε. Τι, ήταν άδειο το ένα κομμάτι του γηπέδου. Αφού ήταν κομμουνιστές, αν θέλει. Ναι. Καλά κάνανε, η ιδεολογία του είναι αυτή. Ακούστε κάτι. Όταν λέω ένα κομμάτι που ήδη είχε σπασμένα καρεκλάκια, έτσι. Δηλαδή, πότε τα σπάσανε. Ήταν οι οργανωμένοι τσάκι. Σου λέει είμαστε αριστεροί, εμείς ακροαριστεροί. Ό,τι εθνικιστικό δεν το κουστάρουμε. Δεν το θέλουμε. Ναι, αυτή είναι η ιδεολογία. Οπότε είμαστε Έλληνες και δεν κουστάρουμε. Ωραίο. Το θέμα είναι ότι το περνάνε σε ΕΠΟ. Σε ΑΕΚ και ναι, αλλά την ΕΠΟ, μια χαρά θέλουν να την έχουν αγκασέ. Ναι. Για να του μπαλτάκου. Μια χαρά τι θέλουν. Ναι, φίλε, άλλο λέμε τώρα. Η ορίτσα. Δηλαδή, όπω μα βολεύει, τι θέλουμε την ΕΠΟ. Η ορίτσα είναι ακροαριστερή. Εντάξει, οκ. Okay, αν θέλει. Οπότε λοιπόν. Καλά τώρα αυτό, αν θέλει, εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι απόλυτο όταν θέλει. Να τάξει και από το Σαρόπουλο θε που το είπε. Δεν είναι αν θέλει. Όχι. Πώ δεν είναι αν θέλει. Εγώ την εθνική δεν την γουστάρω, άρα είμαι αν θέλει. Είσαι θέλει. Αλλά δεν είσαι αριστερό, είσαι. Έχει ζωσπάσει το μάξι. Όχι, ρε, παλιά είχε. Εγώ να σπαθεί τώρα. Τώρα ξυφολόγει, μάλιστα. Αλλά ζωσπάτσι δεν έχει. Εντάξει, σπαθεί από αυτά τα πλαστικά από αυτά που παίρνουν στο τζάμπο, παιδιά. Έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ψεύτικο. Ψεύτικα, ναι, αλλά εντάξει, δεν έχει ζωσπάτσι. Το είχα πάει στον Μούχαλη να το ακονίσει πιο πολύ. Τα παιχνίδια. Ψεύτικο είναι αυτά. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Μυοσκελετικού Τραύματο. Οκ. Και παγκόσμιο. Μυοσκελετικού Τραύματο. Δεν είμαι μέσα. Γενικώ έχει θέματα με τον Γίτσε. Καθόλου. Έχεις, ούτε κι εγώ αυτό. Νευρολογικό έχω. Νευρολογικό. Αυτό εδώ το χέρι. Αυτό εδώ είναι. Αυτό εσύ το τέντωσε. Όχι, δεν το κάπα κούπα, κάπα κούπα, κάπα κούπα. Ξανά μανά, κάπα κούπα. Χάλασε. Τι να κάνει. Έτσι λέει και... γενικώ είμαστε ένα μηχάνημα. Κάτσε άλλο. Τι κάτσε άλλο. Από τι μπουνιέ που έχω φάει έκανα κύλι. Να, αυτό θέλω. Κύλι, κάπα κούπα δεν σε λέω το σιόρ τη. Κάπα κούπα δεν βαράει το χέρι, σε βαράνε. Κάπα κούπα εννοώ και σε βαράνε και σε βαράνε. Αυτό βαράνε, εννοώ. Ναι, ναι. Ναι, δεν εννοώ μόνο βαρά, δεν γίνει να βαρά μόνο. Αυτό σου λέει το πάπα κούπα. Οκ. Σαν σήμερα να πούμε ότι η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα. Τι την πρόσφερε. Το 1915 και την παρακινεί για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οκ. Okay. Το 1915. Κύπρο για μένα σαν Έλληνα. Μπελά στο κεφάλι μου. Γιατί τι σε κάνει. Θέλω, τι αντικάθεσαι. Τι κέρδο έχω. Αλλά και την μπελά είναι. Στάσε ένα λεπτό. Ναι. Σαν πολίτη. Ναι. Τι κέρδο έχω από την Κύπρο. Τίποτα. Απλά είμαστε. Τα κοιτάσματα που έχει. Δεν τα έχω. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Ναι. Τι είμαστε δύο χώρε με ίδια παραπλήσια γλώσσα, ίδιο θρήσκευμα. Μιλώνει από ίδιο Κύπριο. Όχι, ναι. Σαν κράτη μα εντελώ ξεχωριστά. Τι κέρδο έχω εγώ από τον Κύπριο. Κανένα. Όχι σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωποι δεν μπορεί. Είμαστε προσωπικές επαφές. Έχουμε φίλους Κυπρίους, έχουμε φίλους Τούρκους και ό,τι θες έχουμε. Σαν Κύπρο, σαν Έλληνας, εγώ σαν πολίτης. Τι κέρδος έχω. Πρέπει να έχεις κέρδος σε όλα, ρε φίλε. Ρε, τι πράγμα είσαι, ρε. Τι κέρδος έχω. Πρέπει να κερδίσεις όλα. Σαν πολίτης.
Δεν έχουμε, αφού είμαστε εντελώς ξεκομμένοι σε αυτό το κομμάτι. Άλλη φορολογία. Σαν χώρα τι. Άλλο πρωθυπουργό. Σαν κράτος, εγώ θα σου πω. Τι κέρδος έχει, σαν κράτος. Έχουμε ένα. Ένα τι. Αδερφάκι κοντά και να πας. Μην μπορεί να μας βοηθήσει. Τα περισσότερα αδέρφια εκφύρεση. Δεν είναι όλα όμως. Εγώ ξέρω και αδέρφια τα οποία είναι αίμα και μαζί. Πόσο ξέρει τέτοιο δεν ξέρω, έχω αρκετό. Στου 100 είναι 5 τέτοιοι. Παραπάνω είναι. Άντε, ρε, το ποσοστό είναι. Εγώ τα περισσότερα αδέρφια που ξέρω. Κάτσε, τι θα ήξερε. Κάτσε, ρε, φίλε. Δεν μιλάνε μεταξύ του. Για μετά με τα σόγια αυτά τα σπάνε με όταν πάνε στα περιουσιακά, δυστυχώς τα σπάνε. Εγώρι μου τώρα. Όταν ήμουν μικρός έλεγα, ρε εσύ, αυτοί μαλώνουν. Έχεις ακούσει αδερφό να λέει καλό για τον αδερφό του. Σπάνια. Πού έχεις ακούσει. Έχω ακούσει. Εγώ δεν έχω. Στον κύκλο μου έχω. Έχω στον κύκλο μου. Ποιον έχω στον κύκλο μου, τα ξαδέρφια μου, τα δύο, ο Ηλίας με τον Γιώργο που ερχόταν και σε σένα. Μια χαρά, τέλειες σχέσεις έχουν. Είναι και τι, πώς θα το πάρουν και αυτοί. Πώς τρίκες. Τώρα μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Θα γυρνάει στη γυναίκα τώρα στον άντρα και τώρα είδε τι λέω αυτό. Δηλαδή λες ότι όλα τα αδέρφια δεν είναι αγαπημένα. 90% όχι. Υπερβολικός είσαι πάλι. Εγώ είμαι υπερβολικός. Υπερβολικός. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι άλλο. Και, όχι, όχι μόνο δεν έχω. Ορίστε. Εγώ, σαν σήμερα τα θέματα έχουν και αδιάφορες σχέσεις. Υπάρχουν αυτά. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε αδιάφορες σχέσεις, περίπλοκες σχέσεις. Θα κοπάνε σχέσεις. Ναι. Αλλά κάνει κακό το παιδί κάποιο. Το κοπανάρι με το σπαθί. Σκάμα περάξω. Τον αδερφό σου. Το σκέφτεσαι γιατί ξέρεις τι λες. Έχω οικογένεια, δεν μπλέκω, ας φάει στη δικαιοσύνη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι το βίωσες εσύ. Εγώ ξέρω αδερφό ο οποίος τον πήραξαν και πήγε και έκανε ολόκληρο πόλεμο. Τι μου λες τώρα. Πόλεμο, όχι κανονικά τώρα. Τι συζητάμε. 10% έπιασες. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι με τη μειοψηφία. Την 10 δεν είναι. Οι περισσότεροι έχουν ουδέτερες σχέσεις. Μπράβο, υπάρχει ιδιαιτερότητα. Κρύε. 50% έχουν κακές, 30% ουδέτερο και ένα 20% που είναι όλο και βραχή που λέμε. Υπάρχει το έντονο στοιχείο του ανταγωνισμού. Καλά, ναι, ειδικά μετά το γάμα μα πατρευτούν, μπλέκουν οι κινήπες, εντάξει, okay, ή ανάποδα ή γαφροί. Τι, ψέματα λέω. Ναι, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά, αλλά δεν είναι όλοι όπως το είπες εσύ, α, δεν. Λοιπόν, άκου όμως τώρα για τρίδημα, μια που είπες. Τρίδημα. Σαν σήμερα το 37 έχουμε τα πρώτα τρίδημα ανιψάκια. Του Ντόναλτ, Ντακ, Σιούι, Λιούι, Ντιούι. Ναι. Σαν σήμερα εμφανίζονται πρώτη φορά στο σεκόμιξ. Αυτά μπάσταρδα ήτανε. Ο Χιούι, Λιούι και ο Ντιούι. Όλα στα κόμιξ, τα παιδάκια. Εμφανίζονται από το πουθενά από. Είναι μπάσταρδα. Τι είναι εμφανίστηκε Μαξιμιλιανό. Εγώ Μαξιμιλιανό που με έφυγε βάλει εμένα. Με τον Ποπάι με έχει βάλει. Ναι. Ο Μαξιμιλιανό. Δηλαδή ο Ρεμιθούρη τον πήρε στα σκουπίδια ή όλοι. Από εκεί το βρήκε. Ναι. Του Ντόναλτ τα νυψάκια. Πιανού παιδιά είναι, δεν λένε. Δεν λένε, εντάξει. Καλά, δεν θέλω να πω. Κόμενα του Ντόναλτ τα νυψάκια, τα κορίτσακια δεν λένε από πού. Και αυτά δεν τα λένε. Δεν λένε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, σαν σήμερα. Από τότε καλλιεργούσανε. Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος Αλέξανδρος Νικολαίδης το 79. Ποιος Νικολαίδης? Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Ο αυτός που θέλαμε γίνει. Ο Ολυμπιονίκης, τα έχει φωτό. Αυτός που θέλαμε πλακώσει. Γιατί να σε πλακωστεί. Για τον κόλλησα τότε με τη Λέσχη. Με τον Άρη. Καλά, εντάξει, αποκλείεται. Ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ποιοτικός. Αποκλείεται να ήθελε να σκεφτεί. Καλά, τον είχε πάρει τα νεύρα. Εσύ, καλά. Άμα τον Άρη τον σπάσει τα νεύρα, τώρα άμα, μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει τον Αλέξανδρο. Όχι, αν τον έχει γνωρίσει. Αφού ήρθε να με κοπανίσει. Άσε, πολύ ποιοτικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ποιοτικός άνθρωπος. Ήρεμος μπράβο, τώρα άμα κατέβαζε, κατάβαζε το ψυχή και αυτό, να τι να σε πει. Αυτό και τον Γρηγοριάδη του είχα βρει. Για τον Γρηγοριάδη. Του έβαλε ο Σκόρδας εκεί να γράφουν την ιστορία. Σήμερα το 79. Ο Λιονίκη του Τάικβοντο, το αντιστάμε για μια περίπτωση. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Τα μετάλλια τα άφηνε όμως για την Ελλάδα και πανηγύρισαν εδώ πέρα και τρέχανε οι κάμερες. Έτσι. Γιατί μόνο τότε. Γιατί εσύ στον δρόμο, ναι. Όπως έβγαινε με τον Πάο, δεν... τα μετάλλια του Νικολαίδη. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ναι, αλλά υπάρχει μια ηθική αγαλίαση. Δεν βγαίνω ποτέ για ατομικό άθλημα. Δηλαδή και στο τένις πανηγύρισαν. Άρα δεν είναι αθλήματα αυτά. Βλέπω και το τένις κάποιους δικούς μου. Α, με τον Τζόκο. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω για έναν άνθρωπο. Φύγερε, ρε παιδί μου, για τον Νικολαίδη, του χαρεωμένου τον άνθρωπο. Δεν πάει κανένα. Δεν πάει. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Σοπέν. Εγώ τον έχω κάθε μέρα. Μετά τη στήριξη το μεσημέρι. Ο Φεντερίκ Σοφέν, ο Γαλλοπολωνός. Σοφέν. Ναι, Σοφέν, Γαλλοπολωνός, συθέτης και πιανίστας. Μεγάλο, μεγάλο. Εγώ έχω το Γουρουνίκ Σοφέν. Έλα, μια χαρά, χθες εδώ σε γλέτησε. Και... Ο Γρηγόρης, σε γλέτησε εδώ με το ζέρβα, τον έκανες ρεζέρβα. Για να κάνει αυτό σε ακροματικότητα πρέπει να κάτι να κάνω εγώ ανάποδο. Ανάποδο, στραβό. Ναι, στραβό, ναι. Ναι, αλλά το εκμεταλλεύεται αυτό, ξέρει. Αυτό να πρέπει να το κάνει. Ναι, τον έχω πει, ναι. Εκμεταλλεύεται τα πάντα να πούμε. Λοιπόν, και σαν σήμερα έχουμε και τη Λίνα Τσαλδάρη. Τι είναι αυτή. Πρέπει να αναφέρουμε γιατί είναι η πρώτη Ελληνίδα που διετέλεσε υπουργό στην Ελλάδα το 1981. Σε μια εποχή όπου ήταν δύσκολο οι γυναίκες να εμφανιστούν σε χώρους μέσα σε εισαγωγικά. Τι να κάνω εγώ τώρα να χορέψω. Εντάξει, λέμε είναι στην ιστορία, ρε παιδί. Λίνα Τσαλδάρη τώρα πρωί-πρωί. Ναι, είναι η πρώτη Ελληνίδα. Έκανε κάτι πρωτοποριακό. Συγκινήθηκα, πέστε. Αλλά εσύ με τι θα συγκινηθείς. Συγκινήθηκες με την εθνική, με την εμφάνιση. Γιατί σήμερα ο Καραγιάννης, ο φιλαράκι μας,
Έβαλε ποστάρισμα τον Βλαχοδήμο με το πέναλτι που πιάνει απέναντι στον Φέρκο. Γιατί τον έβαλε, έχει τίποτα πάω ο Βλαχοδήμος. Γιατί έβαλε τον Κουλιαράκη. Ο Κουλιαράκης δεν έκανε καλή εμφάνιση χθες. Γιατί ποιος έκανε, έκανε ο Ρέτσος. Όχι, κανένας δεν έκανε. Γιατί ο Παυροπάνος. Και τα τρία. Μεγάλο κομμάτι είναι ότι παίξαμε το ίδιο σύστημα, αλλά αυτοί είχαν τρεις στόπερ που ξέραν μπάλα και εμείς είχαμε τρεις στοπεράδες κανονικούς. Μπράβο. Χθες, περάδες, μπράβο, δηλαδή, μπράβο, μπράβο. Κανείς δεν μπορεί να πιέσει πλάγια. Και κανείς δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Ίσως η απουσία χθες του Χατζηδιάκου που το έχει αυτό να ήταν σημαντική. Με τον Χατζηδιάκο και τον Αθανάσιο Διάκο. Στο περίμενα αυτή τώρα. Ο Χατζηδιάκος από αυτούς τους τρεις ξέρει περισσότερη μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να την κατεβάσει ωραία μέχρι τη μεσαία γραμμή. Τρεις στόπερ. Και πήγαμε να πιέσουμε το σύστημά του. Κανένας δεν μπορεί για παράδειγμα να έρθει δεξιά να γίνει και μπακ. Κανένας. Ούτε ο Κουλιαράκης, ούτε ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος λίγο καλύτερα, Τι να έρθει και ο Ρέτσος. Εντάξει, τα παιδιά αξιόλογα είναι εκατομμύρια πέρα. Θα πάμε να δούμε. Οι άλλοι τριστόπερ ξέραν μπάλα, κατεβάζαν μπάλα. Γίναν πλάγια και γινόταν χαφ. Οι άλλοι ρε φίλε, ακόμα και τα δεύτερα της Ολλανδίας παίζουν σε Manchester City, ο ΑΚΕ, παίζουν σε... Καλύτερα που έχασε εθνική, δεν άξιζε να περάσει ένα της Ολλανδίας. Όχι. Θα πάω να παίξει με τα εργοβούνια και τα μαυροβούνια. Μην λες τα διορθώνω. Δεν παίζουμε καθόλου με εργοβούνια. Μετά κάτι κολομάδες παίζεις. Λοιπόν, θέλω να το σχολιάσουμε το μάτς μετά. Η Εθνική Ελλάδος τώρα, εφόσον έχει αποκλειστεί από τη φάση αυτή των ομίλων, θα παίξουμε 21 Μαρτίου με το Καζακστάν. Στην έδρα μας. Μάλιστα. Ποια είναι η έδρα σας? Εκεί που πήγαμε, που έξαμε. Τα θέλεις, εκεί που δεν αφήνει. Σε αυτό το άθλιο γήπεδο. Α, τώρα το έδωσε άθλιο γήπεδο. Το χορτάρι αναφέρομαι. Γιατί έξω δεν είναι άθλιο το γήπεδο. Δεν ξέρω για έξω. Το γήπεδο είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω πάει. Θα πάω φέτος. Τουρνικέ, κλειστοφοβικά, περιβάλλοντας χώρος. Δηλαδή, τόσο κλειστοφοβικό πράγμα δεν έχω δει. Ο περιβάλλοντας χώρος άθλιος. Άρα δεν σ' άρεσε το γήπεδο. Όχι καθόλου. Δηλαδή, συνολικά πόσο το βαθμολογείς? Πέντε. Πέντε. Το καλύτερο γήπεδο, πιο σύγχρονο στην Ελλάδα. Έξω θα είσαι και είσαι στην Wonderland, να πούμε, έτοιμο να πηδήξει από πάνω στα, με τα σπαθιά, τι ποντιακέ αυτέ. Τα σπαθιά πάλι. Πάλι έχει πολύ σημασία. Λοιπόν, anyway, 21 Μαρτίου παίζουμε με Καζακστάν. Επέξτε. 95%. Και μετά θα παίξουμε 95% πάλι με τον νικητή του ζευγαριού Λουξεμβούργου Γεωργία. Γεωργία, κτηνοτροφία τώρα δεν είναι ομάδα. Κτηνοτροφία, εκφαρασκέλια έχει η Γεωργία. Έχει το Σεγγέλια του Πανετολικού. Του Πανετολικού εκεί παίζει. Θα παίξει ο Πανετολικό με το Σεγγέλια τώρα. Μια χαρά, καλώ παίξει. Το Πανετολικό το Σεγγέλια λοιπόν, τώρα. Εκείνο το μάτς δεν έχει οριστεί ακόμα πού θα γίνει. Κάπου σε ουδέτερο έδαφο θα γίνει. Έτσι, αν καταφέρει και εμεί. Αν πάμε αρθεί η εθνική, η τέσσερα τη δώστε εσεί. Στρελό, ε. Είπαμε όλοι ίδιοι είναι ρεσί. Αν θέλει να σκέφτε. Δεν έχει σχέση με αν θέλει να σκέφτε. Είπαμε είναι όλοι ίδιοι. Τα έχω πει 100 φορές. Γι' αυτό εμένα με κουράζει. Αν θέλει να σκέφτε. Όλοι κάτι είναι. Όλοι κάτι είναι. Όχι, δεν δίνουμε εμεί την 4, εμεί δεν δίνουμε την 13, εμεί δεν δίνουμε την 3, εμεί δεν δίνουμε την 9. Δεν τη δίνουμε. Αν θέλει. Γιατί σου λέει θα πάνε άλλοι, θα πατήσουν το δεν μπορεί να κάνουν ζημιέ, δεν ξέρω τι σκέφτονται. Σκέφτονται πολύ. Τι κάνει κομμάτι τώρα. Η ΠΑΕ ή οι οργανωμένοι. Καλό ερώτημα αυτό. Ρώτησε το γήπεδο του καινούργιου που έχει ο Κυριάκος ή ο. Στο γήπεδο τη ΣΑΕΚ τώρα που το έφτιαξε ολοκένουργιο Φρεσκαδούρα, η Original έδειξε ότι κάνει κομμάτι. Η Original έχει τον Καλατζίδη. Ο Καλατζίδη είναι με τον. Ποιο έχει αποδράσει με το ελικόπτερο να πούμε. Α, ο Πέσονα. Παλιοκώστα. Παλιοκώστα, ναι. Φίλο του Παλιοκώστα είναι. Είναι ακροαριστερή. Ποια εθνική ομάδα μπήκε εκεί, με τρελίστε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Ακούς του σφυρίζει ο άλλο. Θα πιστεύω να δούμε τι έγινε αγωνιστικά χθες. Αλλά τώρα έχω τζελόρι voice για εσά. Οι φασίλες για το λαιμό, παιδιά που βοηθούν στην προστασία του στοματικού βλενογόνου. Καταφραίνουν τη βραχνάδα συμφωνή, τον φαγικό ερυθισμό και τον ερυθιστικό βήχα. Οι τζελόρι voice φασίλες για το λαιμό δρούν άμεσα, αποτελεσματικά και με διάρκεια, παιδιά. Ιδανικές για όσους ταλαιπωρούν τη φωνή τους από υπέρμετρη χρήση, όπως δημοσιογράφοι, καθηγητές, τραγουδιστές. Διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία. Οι Jellory Voice Πασίλες για το λαιμό, λοιπόν, με κλινικές μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. Μηνύματα επικοινωνίας Facebook Μετρόπολης κάτω από την απόκρουση του Βλαχοδήμου στο πέναντι του Βέρχοστ. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός στο Instagram και εκεί σας περιμένω, όπως και στο Instagram Κωστή Γραπτό του Κωστή. Θα επιστρέψουμε με Ελλάδα, θα επιστρέψουμε με τα ζουμερά τα δικά μας, με ανανεώσεις Κοτάτσκι, με Μάρκος Αντώνιο, με το Δελισίση που είναι μια χαρά τελικά και με το πρωτάθλημα που σιγά σιγά ετοιμάζεται. Για πάμε, Θανάση μου. Που έχετε αρχίσει σιγά σιγά να τακτοποιήσετε. Μην χάσετε, φίλες και φίλοι, την ευκαιρία να δείτε τα απίθανα νέα φοιτητικά προγράμματα ίντερνετ και σταθερής από την Nova. Απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες έως και 100 Mbps. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα εντελώς δωρεάν μάλιστα και με δωρεάν τέλη ενεργοποίησης. Τέτοια προσφορά, παιδιά, δεν την χάνουμε. Μπείτε τώρα στο nova.gr και μάθετε περισσότερα.
44 μετά τις 8, ραπ εδώ, κουλ εδώ, έχουμε Καζαμπάκα πάντοτε σαν πλήκτα, το φιλαράκι μας. Φοβερός. Φοβερός ο Θανάτος. Φοβερός καιρός, τρελαίνομαι. Με αυτό το καιρό. Φθινόπωρο, πεθαίνω με το φθινόπωρο. Είναι δηλαδή... Είναι εποχή σου. Από... Θες να βλέπουν να πέφτουν τα φύλλα, να σκάνει βροχή. Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αρχές Οκτωβρίου πάει μετά, δεν πάει Νοεμβρίου. Πήδηξε ένα μήνα. Σου είπαμε, άφησε και τίποτα όρθιο. Τι να πηδήξω. Είπες αρχές Σεπτεμβρίου. Με... Μέσα Σεπτεμβρίου. Τέλη, είπε, βάλ το βαρ. Είπες τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Τον Οκτώβριο τον πήδηξες, αυτό λέω. Άσε και τίποτα όρθιο. Όλος ο Οκτώβριος είναι ωραίος, αυτό λέω. Α, σ' αρέσει όλος ο Οκτώβριος. Όλος, ο καλύτερος μήνας. Πες, μ' αρέσει ο Οκτώβριος, φίλε, γιατί πρέπει να πας τέλη Σεπτεμβρίου με Νοέμβριο. Νοέμβριος όταν έχει παράταση το φθινόπωρο, μου αρέσει πολύ. Γενικώ είναι ο μήνα, ο φθινόπωρο. Εγώ είμαι η άνοιξη, δεν λέω. Άνοιξη προ καλοκαίρι. Α, θέλω η θερμοκρασία να είναι ωραία 23-24. Έτσι να φύγουν τα λουλούδια. Όχι, εγώ θέλω να γεννιούνται. Εσείς να γεννιούνται. Ναι, και γι' αυτό έρχεται και μήνυμα τώρα εδώ πάνω σε αυτό που λέμε. Ναι. Γουστάρουμε που μα κρατάτε παρέα στην υπεροχή. Ο ένα πηγή θετική ενέργεια. Ο άλλο όλα τα ρημάζει, αλλά ακμαίω στα 55. Εγώ πηγή λογική ενέργεια. Ναι. Να είστε πάντοτε καλά, είσαι κοινικό. Καλημέρα βουνά. Κατά τα λεγόμενα του ραπ, μερικά μηνύματα διαβάζω και προχωράμε, παιδιά, για να πιάσουμε λίγο εθνική. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε επιστροφές σε αρκετές ομάδες και ο Κάλεν στην ΑΕΚ. Θέλω να πιάσουμε και δεν μας τρελαίνει ο Κάλεν στην ΑΕΚ. Καλά, κάτσε, τον είδες ακόμα. Τον είδα, πώς ένα μας τον είδες. Μια χαρά ήταν στο ένα μας. Με τον Ολυμπιακό. Καλούτσικη. Α, καλούτσικη. 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 Δεν τη λες κομμένα, αλλά δεν τη λες. Ναι, αλλά την είδες άβαφη. Κάτσε να περιμένει λίγο τα γυμναστή. Όποιος δεν σκέφτεται πολύ και δεν κουράζει σωματικά και πνευματικά. Θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό που θα σπάσει όλα τα κοντέρ είναι ένα. Σε τι μου λέγε. Άκουσε, δεν ο το έκανε. Ναι, αυτό λέει ο φίλο. Σε τι μου λέγε ο Μιχαλίτσα, όταν κάναμε προπάθεια. Είσαι λίγο σχολεμένο. Ο κόκκινο πολύ καλά σκέφτεται. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Ναι, αυτό το έλεγαν πάλι. Αργά βαδίζω. Αυτό το έλεγαν πάλι πάρα πολύ. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Το έλεγαν πάλι. Έτσι καμιά κιολόνα λέει. Θα πεθαίνει, ναι. Λίγο ακόμα θα παίρναμε το 0 άσχετα τα στόπερ, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα από βροχερά και λοιπόν, το πήρατε επειδή να πούμε. Λοιπόν, να πάμε του... λίγο στο μάθε. Ανορθόδοξα ρίσκα που ήθελαν Κωνσταντέλια μέσα. Βάζει τον αναρχικό κομμουνιστή μέσα. Ποδοσφαιρικά τον Κωνσταντέλια, τον άναρχο. Τον έκανε και αυτό να σκεφτεί. Ποδοσφαιρικά άναρχο κομμουνιστή. Α, μάλιστα. Ναι. Απειθάρχητο. Σε ένα μάτσα πιθάρχητο. Εκεί το χάλασε για μένα Όταν δεν θα παίξει απειθάρχητα, θα βάλει το νούμερο ένα απειθάρχητο μέσα. Βάλει, ναι, εγώ δεν θα βάλω. Χθε ο παπά του Κωνσταντέλια κοπρόσκυλο. Α, εσύ έλεγε. Έπεσε στο παιχνίδι του Αϊκοστάρτου το παιδί μου να δεν γίνεται να... ενώ το πα στο μάτς με συγκυρίες, με τύχη, με Βλαχοδήμο, ο οποίο φτιάνει το πέναντι και όχι μόνο έχει σώσει τρεις-τέσσερις φορές καθαρά. Μετά το 75 πα να το χτυπήσει το μάτς. Δεν φταίει ο Πογέτ αν τα στόπερ του είναι μέτρια. Δεν φταίει. Να μην βάλει τρεις πίσω. Βάλε κανονικά τετράδα γιατί αυτοί οι τρεις αφιβάλλω να έχω ξαναπαίξει ποτέ τριπλέτα μαζί. Ναι. Μην το ρισκάρεις όταν σε αυτό το μάτι. Και τι να κάνει. Μην αποφασίζει αυτό να βάλει 3-5-2 να το κάνει. Δεν είναι πολυτέλεια προπονητή τη εθνική να κάνει δοκιμές. Κι όμως η εθνική στο 4-3-3 όταν ήταν μετά και ήθελε να πρεσάρει. Άλλαξε μετά. Έχει φάνηκε ότι είμαστε καλύτεροι όμως. Και μετά. Και μετά έβαλε 4 σέντερφορ και η μπάλα δεν έπαιξε μπροστά. Μετά το 75 το έχασε το μάτς. Απαράδεκτο για μένα που δεν έβαλε έναν εκ το Κωνσταντέλια Πέλκα. Μου πέταξε Ιωαννίδη. Ήταν ο Ιωαννίδη. Δεν ξέρω το βάλει δηλαδή. Ρε τι θέλαμε έναν σαχάρ που να κουβαλήσει λίγο μπάλα. Πού να κουβαλήσει ο Πέλκα είναι για να βάλει κατοχή μπάλα. Ο Πέλκα είναι μέσα στην περιοχή δεύτερο να μπαίνει. Και για να κουβαλήσει να δώσει λίγο μπάλα. Φορτούνι δεν έχουμε. Τέτοιο τύπο ήθελε. Και βάλει τον Κωνσταντέλια. Δεν τον έβαλε. Έβαλε και Φούντα, έβαλε και Ιωαννίδη. Είχε Ιωαννίδη. Έβαλε και ο Παυλίδη. Έβαλε και τον. Ποιον άλλο, τέταρτο, για κουμάκι. Πώς θα φτάσει μπάλα, κύριε. Δεν φτάνει. Αυτό λέω, δηλαδή υπάρχει προπονητής που δεν το σκέφτεται αυτό. Φελώσει. Με πώς θα φτάσει μπάλα, κύριε. Με κόμμα από πίσω. Μέχρι το 75 που έβαλε το σιόπι, πέταξε έξω ένα στόπερ και τα πάντα. Έχει το σιόπι σαν χάφ, ο οποίο δεν δημιουργεί μηδέν. Άρα η μπάλα δεν φτάνει σε αυτό. Γιατί ο Μπουχαλάκης δεν μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ αργό. Βρωμοποδάρα. Ναι, όχι. Βρωμοποδάρα. Εκεί το χάσε το μα. Εκεί το χάσε. Εγώ χθε πάντω ξετρελάθηκα για άλλη μια φορά με μια παιχτούρα. Ξετρελάθηκα, δεν ξέρω πώς. Όχι, με τη δικιά μας. Σοπαρε. Ξετρελάθηκε. Αυτό που μπορεί να μην φάνηκε πολύ, αλλά όταν. Ο Ιωαννίδης. Ξετρελάθηκε. Χθες έκανε εμφάνιση για να πάρει μεταγραφή σε πολύ μεγάλη ομάδα ο Ιωαννίδης. Μόνος του μέσα στην Καλαμιά εκεί στον κάμπο, από μόνος του δημιουργούσε πάση. Τελειώματά του, ρε φίλε. Εντάξει, τα τελειώματα. Τι θες να κάνει. Παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Θα περάσει δύο. Θα σπάσει πάσα. Θες να το κάνει και καλό τελειώμα. Αυτό δεν κάνει, φίλε τότε. Όχι, άμα ήταν τα μέτρα του πιο ψηλά, ναι, θα ήταν κάνουμε. Ακόμα καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Έπαιρνε την μπάλα με τρεις πάνω του. Υποδοχή τέλεια πάντα. Η υποδοχή του Ιωαννίδη είναι. Φρετακάτε την κοσάρα τη. Πυροβολάει ο γκόμενος μέσα. Πυροβολάει. Ή βλέπει την γκόμενα στα προκαταρκτικό, έτσι το λέω. Πάλι προκαταρκτικό. Την μπάλα λίγο, κάνε μισά προκαταρκτικά να δεις πώς θα τα βάλει τα γκολ. Να σου πω γιατί το άλλο. Ναι. Φέρε την μπάλα 10 φορές καλά
μέσα στην περιοχή και να έχει τον Εγκαμπή. Ναι. Και να έχει τον Ιωαννίδη. Μέτρα. 8 γκολ ο Εγκαμπή, 3 ο Ιωαννίδη. Νομίζει. Ο Ιωαννίδη έπαιρνε την μπάλα όποτε την έπαιρνε στο κέντρο. Εκεί, μέχρι εκεί μπορούσαν την πάνε ναι. Οι δικοί μα. Κανένα δεν κατέβαζε την μπάλα γιατί είπαμε το ποδόσφαιρο είναι σύνδετο πράγμα. Κανένα στόπερ δεν μπορούσε να κατεβάσει 3 μέτρα. Κανένα μα χάφ δεν μπορούσε να κουβαλήσει λίγο την μπάλα. Και την έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο. Τα πάμε αυτά. Την πρέπει να παίξει ο Ιωαννίδης. Αλλά η μπάλα θα φτάσει και μέσα. Ναι, ο Ιωαννίδης την έβαλε μέσα στην περιοχή και τελείωσε η φάση τουλάχιστον 4 φορές. Τι να κάνει άλλο. Τι τελειώματα έκανε. Όλα τα άλλα κάνει. Έχει την ίδια αντοχή. Είναι σαν να μου λες: έχω κάνει 7 φορές 6. Να κάνω και 8η μετά. Ποιο είναι, ρε φίλε. Φορατόπουλο είσαι. Τι να σε κάνω, ρε φίλε τώρα, Ιωαννίδη, προκατακτικό. Προκατακτικό. Εμένα χθε με τρέλανε ο Ιωαννίδη, πραγματικά. Ήταν ο μόνο. Θα πάει σε μεγάλη ομάδα γιατί θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Ναι, και την μπάλα θα την φέρω στη μεγάλη περιοχή. Όχι στο κέντρο. Αυτό σου λέω. Στι 10 φορές θα μου βάλει τις 2. Δεν είναι killer. Εγώ έχω δει τα τελειώματα. Ο Ιωαννίδη είναι χάρμα φθαλμού, φίλε. Δεν σε έβαλε μέσα στον τρίπολα από το κέντρο, τον είδε πάπ τον πλάσα. Νομίζω ότι δεν είναι killer. Μια χαρά είναι. Φέρ του την μπάλα εκεί που πρέπει. Ναι. Εγώ έχω λατρέψει τις υποδοχές του Ιωαννίδη. Δες πώς την παίρνει την μπάλα κατά. Τα είδαμε όλα αυτά, τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Ωραία. Τελειώνει. Στείλ του την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ή έξω, γύρω-γύρω. Σαν να κάνει με ποτική προστάτη. Εφαγώθηκε. Δηλαδή δεν σ' αρέσει ο Ιωαννίδη. Παρέσει φούρνο. Το κομμάτι αυτό λέω πώ δεν μ' αρέσει. Πώς δεν μ' αρέσει, είναι δυνατόν να μ' αρέσει. Τα κοντρόλ του, οι επαφές του, τα αγγίγματα είναι Champions League. Center for, μεγάλο γυναίκα. Υπάρχει γυναίκα, άγγιξε την, αλλά όταν είναι μετά να κάνει τη δίσδυση, άγγιξε την. Άσε ρε κουλιανέ, προκαταρκτικός. Άντε πάλι κι εγώ προκαταρκτικός. Τι λέω, φαγώθηκε με τα προκαταρκτικό. Είναι προκαταρκτικός. Δηλαδή, θες εγώ δύο παίχτες εδώ, ένας είναι ο Βλαχοδήμος. Να η Τάνια, βγάζεις κύριτος. Ο Βλαχοδήμος είναι μπούφος που δεν πήγε ο ποιον έγινε μάνας. Καλό ερώτημα. Τώρα και εγώ δεν θα πήγαινα. Το παρτό εκεί μάνα. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ο Βλαχοδήμος μπορεί τώρα τον πήρε η Νότιχα να κάνει μια χρονιά ακόμα έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Βλαχοδήμος. Πολύ μεγάλο. Και πώς είναι πολύ μεγάλο. Το πολύ να είναι 30. Το πολύ. 30 χρονών θα κάνει μεταγραφή τώρα στην Λίβερπουλ. Εδώ ο Πασχαλάκης στα 35 πήγε στο Ολυμπιακό. Άλλο Λίβερπουλ, άλλο Ολυμπιακό. 29 είναι. 29 χρόνια. Ποιον έχει μάνατζερ. Δεν ξέρω ποιον έχει μάνατζερ. Πελό είναι ο μάνατζερ. Που πήγε στην Νότιχα. Βέβαια. Γιατί είναι σε εταιρεία, είναι. Γιατί οι Ισπανοί έχουν καλύτερο θεματοφύλακα στην Ισπανία. Όχι, ρε, όχι, είναι καταπληκτικό άνθρωπο, δεν το συζητάμε. Είναι υπέροχο ο Βλαχοδήμος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Μάς το έχασε, γιατί μας έκατσε η μπάλα, δεν έμπαινε κόλλα από τους Ολλανδούς, οι οποίοι με τα δεύτερα ήταν ένα επίπεδο πάνω από εμάς. Δίκαια, εννοείται δίκαια περνάνε. Φλάκα με κάνεις, δικαιότατα περνάνε. Τα πέναλτι ήταν και τα δύο για να μην σου πω και το τρίτο ήταν πέναλτι για μένα. Που δεν το έδωσε. Δεν θέλει να ράβει. Όχι, πέναλτι τα παιδιά όλα. Τι να κάνουμε τώρα, όταν τα κερδίζουμε, τα θέλουμε, άμα τα κερδίζουν οι άλλοι. Και καλά τώρα, άμα τα τρώγατε εσείς τα πέναλτι. Όχι, ρε φίλε, πέναλτι, τι να κάνουμε, αφού του βρίσκει. Σκουντάει, κάνει, ράνει. Και για μένα το χείρμα με του τρει τόπερ, αν δεν το έχει δουλέψει καλά, ήταν λάθο. Τρει τόπερ στο περάδε, αυτό είναι το λάθο. Ο άλλο έχει τρει τόπερ, βγαίνει πλάγια ο ένα, βγαίνει πλάγια ο άλλο η πλαϊνή. Κατεβάζουν μπάλα, γίνονται κατασυνδίκιο κεντρικό. Κατεβαίνει, γίνεται χαφ, η στοιχεία χαφ. Εμείς τρεις στόπερ στο περάδες. Μουζουνίδιδες, τρεις δέλες. Ναι, ρε. Μουζουνίδιδες, τρεις δέλες. Και κάποιοι χθες πήγαν να μου το συγκρίνουν λίγο με το παιχνίδι της εθνικής, παιδιά. Τι σχέση μου τότε στο Euro. Λέει, παίξαμε, λέει έτσι. Παιδιά, λέω, στην εθνική τότε είχαμε Κατσουράνη, Καραγκούνη, Ζαγοράκη, Σαχαφτή. Συζητάμε τώρα. Παίχτες που κάνουν ευρωπαϊκή καριέρα. Εγώ βλέπω ότι ο Μπογκέτ μέχρι το 75 το πήγε πολύ γιατί καλά. Γιατί το πήγε πολύ καλά. Τυχεροί ήμασταν στο Βλαχοδήμο. Συρριθήκαμε και στο χαμένο πέναντι. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Τι έχουμε χάφ, δηλαδή καλύτερα χάφ. Σε δικαιώνουν, λάθος έχουν κάνει τα site. Τα περισσότερα γράφουν 70. Θέλω να το πω αυτό. Για τον Μπάρι τον Καλημερίδη, 74 ήταν. Έτσι. Αυτό το Κιδιόχαρ το γράφει 74. Ακούω να δει. Ναι. Και ο Γεωργίου έκρυβα χρόνια αυτή. Κρύβουν χρόνια. Κρύβουν χρόνια. Εδώ στο ραδιομέγαρο. Κρύβουν και αυτό. Τρεις κρύβουν χρόνια. Τρεις κρύβουν χρόνια. Ξέρω ποιοι. Μην πεις γιατί ο ένας παρεξηγείται κιόλας. Α, ναι. Για μη λέτε, λέει και τα λοιπά. Ο ένας. Θα είσαι άμα ψοφίδα και θα πάει ο μπαμπούλας να κάνει την αφαίρεση εκεί πέρα. Και άμα έχεις αφήσει κανένα μπαχτσέση, πόσο μπαχτσίση για να μην κάνεις καλά την αφαίρεση. Ο νονός μου όταν πέθανε δεν έγραφε ηλικία. Ξέρεις γιατί. Η νονά μου δεν ήθελε να φαίνεται η ηλικία της. Α, η νονά δεν ήθελε. Πλήρως η νονά. Είναι ο άλλος που πέθανε. Τι να τον νιάξει τώρα. Καλημέρα στην παρέα. Είμαι ο βοηθός του Λουτσέσκου και χθες βλέπαμε μαζί πως. Α, το, πάλι με τα καμεραμάν και με αυτά τα παιδιά δεν τα προχωράμε. Άσο, βοηθέ, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε τώρα σήμερα. Μια χαρά, έχουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, έπιασε χθες στο στόμα του το κουλεράκι, τον Παυλή του σέφαγε. Λέει δύο πέναντι αχρίαστα. Λέει ο Σάββας εδώ πέρα. Τρία πέναντι. Τα δύο που δεν δίνει είναι και το τελευταίο που δεν είναι. Σωστά, τρία ήταν τα πέναντι, ήταν και το τελευταίο. Καλημέρα, παιδες. Θες ο Κουλεράκης, χωρίς τα μόνιμη πηγή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φωτάρας κάθε χρόνο βελτιώνεται.
πέρσι και σε σχέση με πρόπερς βελτίωσε το κατέβασμα και το κράτημα της μπάλας. Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Συζητείτε τι κίνδυνο έχετε. Ποιοι εμείς. Ο ΠΑΟΚ. Α, για τον ΠΑΟΚ, ναι, γιατί δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Για Τσαρκή Χατζησαία, ο Κουγεράκης. Άντε πάλι, μέχρι χθε ήταν Μπεκεμπάουερ, σήμερα Χατζησαία. Ναι. Εγώ δεν μπορώ έτσι, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα ανάλογα το παιχνίδι να αξιολογώ ένα παίχτη, θα κάνει και κακή εμφάνιση. Και ο Βαντάικ κάνει κακέ. Δηλαδή τη μία είναι Βαντάικ, την άλλη είναι Παρτάικ. Παρτάικ. Παιχνίδι με παιχνίδι. Τελικά, παιδιά, το επικρατέσω σενάριο να παίξουμε εντό με το Καζακστάν και τελικό Λουξεμβούργο Γεωργία. Για να πάμε Γερμανία, ναι, αυτό είναι παιδιά το σενάριο, να ξέρετε. Καζακστάν στην έδρα μας και λογικά Λουξεμβούργο-Γεωργία. Εάν δεν τους περάσει αυτούς, δεν είσαι άξιος να πας στο Euro. Λείπει ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης από την Εθνική. Γιατί θεωρείς ότι ο Μπαλτάκος δεν τραβάει. Παιδάκι μικρό είναι μπροστά του. Να σου πω κάτι. Ναι. Τι να πιάσει ένα διαρκή, το στείλει δύο κόμμενο στο ξέρω. Α, τα κάνουμε αυτά, ε. Δεν τα κάναμε. Εκείνη η Ελλάδα βόγγιξε. Ναι. Εκείνη η Ελλάδα βόγγιξε. Πώς πήγατε δηλαδή ο Λεχάγγελ και ο Ρεχάγγελ. Εντάξει, είχαμε και παιχταράδε, δεν λέω, ρε φίλε. Άμα δεν έπιανε δημόσια σχέση του. Καλά, τώρα πάρε τα. Τα προκριματικά δεν πήγατε. Διπλό με στην Ισπανία έβγαλα τότε. Βρε, για με, ναι. Διπλό με στην Ισπανία έβγαλα με Σαραγώσα το τμήμα. Με τον Μελούντα και τον Κασιδιάρη, σαν και εμένα τον Ασχημάτρα, τον Κολομάτι, τον Διευθυντή, τον Κολίνα εκεί. Ο Κολίνα. Η Γαρίδα έχει φάει και τι. Αστακό έχει φάει. Να μην πάει και αυτό σε ψυχούλα, δεν έχει δηλαδή. Παίρτε ένα καγκάτσι κάτι δημοσίε σχέσει τώρα που θα δώσει με τέτοιο πέναλτι τώρα εδώ μέσα. Καλά, πέναλτι ήταν. Κάτι το καγκάτσι τώρα. Φιλότιμη εθνική χθε, αλλά ακίδινη. Πάμε τώρα για το μάτι. Φιλότιμη, ναι. Να είχαμε να λέγαμε ακίνδυνη εντελώς. Η εθνική συνολικά ήταν μόνο προκατακτική. Ένα γήπεδο με χορτάρι άθλιο. Οι κομμουνιστές, οι αρτσέλινες κλείσαν την κερκίδα. Ναι, ο προπονητής καλώς μέχρι το 70 μετά τρελάθηκε να πούμε. Τους πέταξε όλους επιδικούς. Τρελάθηκε. Δηλαδή αυτή τη σκέψη την έκανα μικρό παιδάκι. Α, θέλω να βάλω γκολ, ας βάλω όλα τα εννιάρια μέσα. Πώς αυτά συμπάλα στα εννιάρια. Ούτε στην Αλάνα φτάνανε τα. Και με σιώπη ο ένας να είναι στα χαφ. Που δεν δημιουργεί το παιδί. Μόνο κόβει το παλικάρι, τρέχει, μαρκάρι, οκ. Okay. Λοιπόν, και στόπερ που να μην ξέρουν μπάλα την κατεβάσουν. Καλημέρα, καλό πρωινό από Νέα Υόρκη. Με τις ανανεώσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ, φτιάχνει ομάδα για πολλά χρόνια. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ. Στη Νέα Υόρκη, μα στέλνει πολλά μηνύματα πρωί-πρωί. Άμα σε εκεί το φρομοσύνδε. Κάτσε, μην πα και στη Νέα Υόρκη και αρχίζει να λε τα ίδια με τη Στουτγκάρντ. Δεν πάω πουθενά. Και στη Στουτγκάρντ που πήγα όταν του δω. Γιατί έλεγε. Ρε παγά, εσύ πριν λίγο φρωμο Στουτγκάρντ. Με έλεγε χαζο Στουτγκάρντ. Έτσι τώρα πει τι ωραία Στουτγκάρντ με λε όμω. Πολύ καλή. Από το ρελιό καλύτερη. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Βρίζει, μετά πάει από θεόνι. Είναι φοβερό. Βρωμό Στουτγκάρδη, δεν με έλεγε. Χθε ξέρει τι έλεγε εδώ πέρα. Τι ωραία ήταν η Στουτγκάρδη. Έτσι, Στουτγκάρδη, πειθαρχία, καθαρά, όλα. Αυτά δεν με έλεγε χθε. Είπα τα καλά. Τι τα καλά. Μέχρι να πα, με έλεγε βρωμό Στουτγκάρδη. Εγώ δεν λέω τι. Δεν μ' άρεσαν τα σπίτια που ήταν χωρί μπαλκόνια. Καλά, δεν έχουν. Στην κεντρική Ευρώπη. Αγαπάω τα ζωάκια. Ξάρικα που δεν βλέπα ζωάκια. Δεν έχει αδέσποτα. Τα έχουν κάνει αυτοί. Καλημέρα, αδέρφια. Έχει αδέσποτα του ανθρώπου. Στον γιατρό, γιατί του έβγαλε το μάτι ο γιατρός και ο γιατρός σου είπε αυτό. Δεν το κατάλαβα. Συμπάτη γιατρό. Καλημέρα, Αλάνια, παιδί. Ό,τι μηνύματα είναι άχρηστα δεν τα διαβάζω. Τα προσπερνάω. Είναι σαν μην υπάρχουν. Δεν κατάλαβα. Τώρα εντάξει. Καλημέρα, Αλάνια. Από Πολωνία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ραπτό μετά από 30 χρόνια ακόμα στο ραδιόφωνο να τρώγεται με τα ρούχα του. Ναι, περιμένουν κάποιε μήνε ερεμήσει. Εγώ έχω να πω, επειδή το ξέρω ότι είναι 30 χρόνια σχεδόν πλέον, 25. Ότι έχει ρεμίσει πάρα πολύ σε σχέση. Έτσι ήταν στα 40 το Ντίνο. Δεν με έχετε δει στα 30. Καμία σχέση. Τι, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Άσου, δεν ξέρουν. Τώρα με βλέπουν ήρεμο. Τώρα έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει. Έχεις, ναι, μπαίνει και καλά κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Λέει. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Εντάξει, τι θα κάνει τώρα, πλακώνει του δρόμου. Πλάκα με κάνει Ντίνο. Εδώ δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπο. Ναι. Σε το μιλά, ξέρει κάνει μήνυση. Τι να πλακώθει. Καλημέρα στου αυτοκράτορε τη πρωινή ζώνη. Εμείς, έτσι λέμε. Πώς μετέχουμε στο διαγωνισμό για το road trip στη Φραγκφούρτη και πάμε λοιπόν λίγο εκεί. Πάμε λίγο Τίνο εκεί. Στο επόμενο θα πρέπει να απουσιάζουμε και οι δύο όμως. Πού, ποιο επόμενο. Λοιπόν. Εμείς εναλλάξει. Εναλλάξει, εμείς δεν γίνει να φεύγουμε ταυτόχρονα. Αυτό είναι κακό όμως. Εγώ σε θέλω ταυτόχρονα να είμαστε, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε super duper διαγωνισμό ο οποίος ξεκίνησε από χθες και ήδη γίνεται πανζουλισμός. Road trip του Μετρόπολης και τη Στίχημαν για τη Φραγκφούρτη. Ναι. Ναι. Τι γίνεται, ένα βανάκι, ένας οδηγός, πετρωτός κουλιανός, ακροατές μέσα στο βανάκι. Σηκωνόμαστε την Τρίτη το πρωί, 6 ώρα από εδώ από Κωνσταντινοπολίτικα, μαζευόμαστε το παρεάκι και ξεκινάμε να διασχίσουμε όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία και να κάνουμε στάση στην Αυστρία στο Λίντς. Έχει η Αυστρία Λίντς. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Είναι η Λίντσερ, η ομάδα. Στο Λίντς. Δεν την ξέρω. Ο οδηγός μας είναι πολύπειρος, το έχει κάνει ο Χριστάς αυτό χίλιες φορές. Γιατί μου ήρθε ένας φίλος μου, λέει: Κούλε, εκεί προσέχετε, έχουν γράφουν, κάνουν ράνου. Ο Χριστάρας είναι επαγγελματίας οδηγός. Τι τον νοιάζει τον κουλιανό άμα γράφουν.
Αυτό ναι. Το πλούνε στον πρόσωπο με γράμμα. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά ναι, αλλά ο οδηγό ναι. Λοιπόν. Για να προσέξει κανέναν χούλιγκαν και ένα τέτοιο. Δύο υπερτυχεροί λοιπόν ακροατέ θα πάνε ένα ξέχαστο πενθήμερο road trip στη Γερμανία με τα εισιτήρια του αγώνα και τη διαμονή και όλα τα του Ζουμπρούτζου πληρωμένα από τον όμιλο κανονικότατα. Θα μείνουμε Λίντς. Την επόμενη μέρα σηκωνόμαστε πρωί με την πρωινάρα μα. Θα φάμε, θα πιούμε τα βουτήρατα που λε. Θα πάμε Φραγκφούρτη. 7 ώρε είναι μετά από εκεί. Φραγκφούρτη αράζουμε, κάνουμε, ράνουμε το βραδάκι, βγαίνουμε τσάρκα, βόλτες, έχει πολλά πράγματα μια να κάνουμε. Μια εβδομάδα άρρωστη θα έχει όταν κυρίσει. Λες. Με το πούλμαν να πας επάνω. Έχω, πήγα τώρα Κροατία, δεν πήγα πουλμαντό. Που ήμασταν 24 ώρες στον δρόμο, αλλά εδώ τώρα το σπάμε. Εγώ τώρα συνέρχομαι από το ταξί. Με αεροπλάνο τώρα συνέρχομαι. Ναι, εγώ τώρα πού να κάνεις κανένα υπερατλαντικό. Με, δεν είμαι, κουράζομαι με τα λεφτά. Πού να κάνει κανένα πράγμα. Βάλαμε να δουλεύουμε 50 ώρες. Έλα. Μην με βάλει να ταξιδεύω. Εμένα βάλαμε να ταξιδεύω. Ο Γκιούλιβερ. Άσε με να ταξιδεύω όλη μέρα. Δεν το μπορώ. Και την άλλη εβδομάδα εγώ θα φάω φρίκι, να ξέρει. Δηλαδή. Θα φύγω το πρωί εδώ τη Τετάρτη πρωί. Ναι. 8-8.30 ώρα. Ναι. Για να φτάσω 9-10 ώρα στο Αμπερντίν. Άλλο μάτσι. Ναι, άλλο μάτσι είναι αυτό. Είναι για τη μετάδοση. Αερόπλανο. Αερόπλανο, αλλά 3 θα πάρω. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αθήνα, Λονδίνο. Λονδίνο, Αμπερντίν. Αμπερντίν, τρενάκι να πάμε στην πόλη. Εγώ είμαι νευρικός, δεν μπορώ να. Όχι, εμένα μου αρέσουν περιπέτειες, να γνωρίζω εκεί κόσμο, καταστάσεις. Τι εγκόμενες εσύ. Δεν είπα για εγκόμενες. Κόσμο είπε. Κόσμο, ναι, ο κόσμος τι είναι, μόνο εγκόμενες είναι. Χορηγοί και εγκόμενες. Οι άλλοι να λοιπόν, θα μείνουμε Φραγκφούρτη την επόμενη μέρα του αγώνα. Θα μαζευτούμε κάπου, θα δώσουμε μπλουζάκια στους φίλους μας που μας ακούνε εκεί. Τι μπλουζάκια. Bet Show, Μετρόπολης. Α, ωραία. Ναι. Θα πάμε το βραδάκι στο μάτσα εξασφαλισμένα όλα. Πόσα μπλουζάκια θα πάρετε μαζί. Θα πάρουμε, δεν ξέρω πόσα. Θα πάρουμε 200 θα τυπώσουμε. Κάπου εκεί σίγουρα θα τυπώσουμε. Να δώσουμε 100-150, δεν ξέρω, θα δώσουμε μπλουζάκια. Θα πάμε να δούμε τη ματσάρα. Έτσι. Να δούμε τη διπλάρα, τα εισιτήρια πληρωμένα όλα. Μην αγχώνεσαι για αυτά τα χρόνια. Μετά το μάτσα. Μετά το μάτσα θα βγούμε έξω το βράδυ στη Φραγκφούρτη να φάμε, να πιούμε, να δούμε τι γίνεται. Θα κοιμηθούμε κανονικά και την επόμενη μέρα το πρωί σηκωνόμαστε και πάμε Λίτσερ πάλι. Γιατί έχουμε αφήσει υποχρεώσεις, ξέρω εγώ. Δεν το κάνουμε απευθείας. Πρέπει να κάνουμε διαμονή. Δεν ναι. Γίνεται να έρθουμε Γερμανία, καπάκι σερή Ελλάδα. Εντάξει, είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο. Δηλαδή έχουμε τις στάσεις μας, τα γούστα μας. Τώρα θέλω να τελειώνει να έρθει και ο Χαρούλης μαζί να τραβάει TikTok, να γίνεται χαμός. Θα πάει μέσα να έρθει ο Χαρούλης. Ναι, τώρα το συζητούσαμε. Να δούμε άμα τα καταφέρουμε. Πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά. Λοιπόν, σιγά-σιγά το προβάλλετε για. Λοιπόν, άρα το πιο cool πενθήμερο για τη Γερμανία, ετοιμαστείτε, έρχεται. Είπαμε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ναι. Το Χαρούλη δεν τον βάζουν μέσα στο πούλμαν. Πρέπει να βάλει. Χωράμε. Πρέπει να τον βάλει μέσα εσύ, α πούμε. Να το συζητήσουμε, να δούμε τι και πώ. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Κάθε ένα λεπτό. Ναι, οι δύο είναι ακροατέ. Ο ένα είναι οδηγό τρει. Ναι. Πάμε παρακαλώ. Κουλιανό Πετρωτό. Ζαΐρης. Οδηγός, όχι Ζαΐρης, δεν θα είναι Ζαΐρης. Πάμε πάλι. Οδηγός, ναι. Δύο ακροατές. Κουλιανός, Πετρωτός. Πέντε. Οι δύο χορηγοί. Που είναι τη. Και πέσε μια θέση. Και πέσε μια θέση ακριβώς. Αυτή είναι τώρα τη θέση ζαχαρώνουμε να δούμε να. Και πρέπει να μαλώνει Μπασάκου με τον. Με τον Χαρούλη. Δεν μαλώνει, όχι. Ο Χαρούλης αυτή γιατί ο Χαρούλης. Υπάρχει άλλο θέμα. Μαλώνει τώρα ποιο θα πάρει την όπλα. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η διοίκηση αποφασίσει από πάνω. Απλά εγώ του έκανα μια. Άρα έναν ακόμα παίρνετε. Ακόμα έναν τον παίρνουμε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ποιο να. Το χάνει να τραβάει. Αυτό λέμε. Λοιπόν, περίμενε. Άρα, Πετρωτός Κουλ, σας καλούν να μπείτε στο πιο cool μπαν του Μετρόπολης με τη στοίχημα παρέα για τελικό προορισμό την Deutsche Bank της Φραγκφούρτης για να δείτε από κοντά 30 Νοεμβρίου το ΠΑΟΚ Άιντραχτ, μια μοναδική εμπειρία με όλα πληρωμένα. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο metrosport.gr, συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχή που θα βρείτε. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου εδώ σε εμάς το πρωί. Ραπ και κουλ, cool, κανονικότατα. Καλό. Μπείτε λοιπόν και εσύ στο βάν του Μετρόπολης και τη Στίχημαν 21+, παίξε ελεύθερα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βαραγιάννη τώρα εδώ, έτοιμο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για το... Ναι, για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με Κοτάρσκι, τι γίνεται με τον Δελιζίση, τι γίνεται με τον Γκάλες, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, με τον Φρέιρε. Μετά, μαζιόχρονε, θα τα πούμε μετά. Πάμε. Θα πάτε σήμερα, θα σας πούμε εμείς. Ο προορισμός σας είναι ένα στο Ian's Lounge Bar του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε μια μοναδική παραίσθηκη ατμόσφαιρα, εξαιρετικά κοκτέιλάκια, υπέροχη μουσική και αν παίζει δίπλα live στο Βεργίνα Θέατρο θα συνδυάσετε την έξοδό σας και με μια φοβερή μουσική εμπειρία. Και αν δεν παίζει, υπάρχουν και άλλες επιλογές να γευματίσετε στο εστιατόριο Λατεράς ή να δοκιμάσετε την τύχη σας σε ένα από τα εκατοντάδες παιχνίδια του καζίνο, όλα σε ένα μέρος.
14 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ εδώ να συνεχίζουμε από το ΕΤΗ. Θα πάμε μέχρι και τις 10 παρεούλα μαζί. Τελειώσαμε εθνική. Τελειώσαμε και πολλά είπαμε. Και πολλά είπαμε. Η εμφάνιση για μένα δεν ήταν καλή. Η ΕΠΟ πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση για ποιο λόγο ήταν κλειστή 21. Καλά, τα είπαμε αυτά. Όχι, όχι, επίσημα. Εμείς τα είπαμε. Για μένα η ΕΠΟ θα έπρεπε να έχει φροντίσει το γήπεδο. Τσαμπουκά να είναι γεμάτο. Ένα και δεύτερο, δεν γίνει να παίζουν σε τέτοιο χωράφι. Άμα δεν είναι αυτό, πάνε στο Καραϊσκάκι, δίπλα. Όχι μόνο είναι χωράφι. Χωράφι όχι μόνο αυτό. Είναι σπασμένα 21 τα καθίσματα. Εντάξει. Όχι μόνο περιβάλλοντα χώρο είναι. Πάνε στο Καραϊσκάκι. Που είναι και, και ωραίο το χορτάρι και όλα μια χαρά. Η διαφήμιση για την Αγία Σοφιά, το γήπεδο κτλ. Είναι μια παραμύθα. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Σαν γήπεδο, εντάξει. Πήγαμε την Ιρλανδία και έκανα δύο ώρε να μπω μέσα. Α, τόσο πολύ σε καινούριο γήπεδο. Σε καινούριο γήπεδο. Δύο ώρε έκανα να μπω μέσα. Πάτσε στο Καραϊσκάκι που είναι περσίγουνο, μπαμπά, μπαίνει, βγαίνει. Μπαίνω μέσα με το που μπαίνω, στα πατώματα κάπου είχε διαρροή από πάνω. Δεν μ' αρέσει. Ακόμα δεν ξεκίνησε, έχει διαρροή. Μάλιστα. Δεν μιλήσαμε για αυτό που έγινε στο Βέλγιο χθες. Τι έγινε στο Βέλγιο. Δολοφονική επίθεση. Ποιον βαρέσανε. Δεν βαρέσανε, σκότωσαν. Σκοτώσανε δύο Σουηδούς. Οι Μουσάτι, άλλα χαμπάρε, πώς τους λένε. Για ποιο λόγο. Έτσι. Έτσι, τρομοκρατικοί, έτσι. Ναι. Πήγανε δύο παλικαράκια και σκότωσαν για τις θρησκείες. Αυτοί που σκοτώνουν για τις θρησκείες εν 2023. Οργανωμένοι ήταν και αυτοί. Τι. Του βαρέσανε. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, λέω. Τι οργανωμένοι. Τι οργανωμένοι. Α, οργανωμένοι στο κομμάτι της θρησκείας. Ναι, οκ. Okay. Αυτοί, ναι. Σκοτώνουν γιατί ο άλλος είναι άλλη θρησκεία. Ναι, γιατί τι αυτή διαφορά είναι... έχει δηλαδή με τις ομάδες. Όχι, όχι, υπάρχει τυφλός οπαδισμός και στο ένα, υπάρχει τύφλα και στις δύο περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είναι φυσιολογική εξέλιξη. Πήγανε δύο άνθρωποι Σουηδοί να δουν το παιχνίδι στο Βέλγιο. Ναι. Μια χαρά, ξεκινάω εγώ και εσύ. Πάμε να δούμε την Ελλάδα. Πάμε. Οκ, okay, γουστάρουν. Και επειδή είμαστε στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή, έρχονται αυτοί για, επειδή είναι άλλη θρησκεία και σε πυροβολούν και σε σκοτώνουν. Με... Στα καλά καθούμενα. Σπυροβόλησαν ή του μαχαίρωσαν. Σπυροβόλησαν. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Σπυροβόλησαν. Ναι. Μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, με αχιλλέα είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται και θα πρέπει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα εσείς μέχρι μαχαίρι φτάσατε. Άσε τι γίνει στην Ελλάδα. Εδώ γίνονται πιο. Με το όπλο δηλαδή. Είναι... Ναι, θα πρέπει να δουν τι θα γίνει με αυτού εδώ πέρα. Κάτι θα γίνει, σκοτώνουν αυτοί. Ναι, για τη θρησκεία, επειδή έχουμε. Έχει πόλεμο τώρα κάτω, ναι. Επειδή έχει πόλεμο κάτω, πρέπει να σκοτώσουμε και εδώ κόσμο. Αν γίνεται παντού τώρα. Επειδή έχουμε πόλεμο, λέει τώρα, λέει ο Θανάσης. Σκοτώνουμε παντού. Μπορεί να πάμε Νέα Υόρκη τώρα, παντού σε όλο τον πλανήτη. Όπου είναι αυτοί, α σκοτώσουμε κι άλλο. Παράμε κι ναι, φοβερά πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Κούλη. Μόνο. Μη φαίνεται παράξενο αυτό. Δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Όταν έλεγε την κοινωνία για μια ομάδα. Όπου δυστυχώ έχει φωτιστεί με τοξικότητα αυτή η κοινωνία. Είναι τοξική. Λογικό. Ναι, δεν με κάνει τίποτα εντύπωση. Είναι πάρα πολύ νορμάλ. Οπότε αλλά θα πρέπει να. Δεν είδε που σκοτώθηκαν, πήγαν, σκότωσαν δύο κλαμιστέ. Αυτοί πλάκα με κάνει. Εντάξει, κλαμιστέ, τι να κάνουν. Η μόνη βοήθεια λέει από την Κύπρο είναι ότι παίρνουν το 12, λέει ο Γιώργο, και πάλι δεν είναι σίγουρο. Ναι, αυτό που έλεγα εγώ προηγουμένω. Τι εμένα σαν πολίτη με κάνει να έχω για την Κύπρο, χαίρομαι που έχω την Κύπρο. Τι την έχω την Κύπρο. Δεν σ' ακούω τίποτα, λέει, για να αφαιρθείτε καθόλου που το 32 το πήρε η Ιταλία, λέει, το Μουντιάλ με τους Μογγόλους. Η Ελλάδα γιατί πετάει χαρταετό, γιατί δεν έχουμε υποδομές. Τι Μογγόλους. Λοιπόν, ο Ρέτσος και τα λοιπά, όμως δεν θέλουν μεταγραφή, λέει, για την κακή εμφάνιση του Κουλιαράκη κάνετε μουγκά. Τι μουγκά, παιδιά, είπαμε, κακή εμφάνιση κάνα χθες. Κανένα στο πέρα δεν πήγε. Κανένα δεν πήγε καλά, όμως. Δηλαδή, εσύ πήρατε μόνο. Ναι, το Κουλιαράκη είναι 20 χρόνων, οι άλλοι είναι μεγάλοι. Είναι 25 πλέον, είναι ολοκληρωμένοι, φτασμένοι, έχουν πάει εξωτερικό. Τι συγκρίνεται δηλαδή. Δεν κάνει μεταγραφή με τέτοια. Ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει. Αυτός που χθες για μένα. Ο Σταντέλιας δεν κάνει. Μίλησε τώρα, τελευταίο. Ναι. Μίλησε ο Πογέτη για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Μίλησε. Λέει, του ρώτησα τι έγινε, δεν βάζει τον Κωνσταντέλια. Γιατί ο Κωνσταντέλια ξεσπουλάει πολύ και στην Αθήνα. Του αρέσει αυτό το φάντεζι. Αυτό τον έφαγε. Ναι, λέει με τον Κωνσταντέλια δεν έχω απολύτως τίποτα. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Το λόγο άσε. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Άσε, θα έρθει η στιγμή σε άλλα μάτς τα οποία ναι. Δεν θα έχουν τέτοιο χρησμό, θα το βάλω μέσα σιγά-σιγά. Ναι. Να ψάχνω να λέει ότι θα το βάλω όταν πρέπει. Όχι πες την αλήθεια. Τι είναι απίθαρχος και είναι και απίθαρχος και στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου πες. Όχι επειδή άργησε τώρα. Ναι. Άργησε okay. Και τι έγινε που άργησε 5 λεπτά και 4. Εντάξει. Μπορεί να το πει μια κουβέντα. Γιατί άργησε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι άργησε ο Κωνσταντέλια στο γεύμα. Και τι έγινε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Κωνσταντέλια σε πάω και εθνική να πει δαρκώ αγωνιστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα με τον Κωνσταντέλια. Δύο προπονητέ με τον τρόπο του λένε είναι απίδαρχο. Πρέπει να μπει στα θέλω τη ομάδα και όχι η ομάδα στα δικά σου θέλω. Δεν είστε σταρ και άλλοι.
Όχι, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Αυτό είναι το κομμάτι τη ομάδα. Όχι, δεν είναι στάρ. Δεν είναι το παιδί. Για να είσαι στάρ, για να είσαι στάρ, πρέπει να έχει το πρωινό τρία λεπτά ή στο για να θεωρείσαι στάρ, θα πρέπει σε μια ομάδα, σε ένα χώρο, να έχει πάρει εσύ με τι πλάτε σου την ομάδα και να έχει πάει στην κορυφή. Πώ έκανε ο Μέση με την Μπαρσελόνα, τότε θα είσαι στάρ. Να είσαι εδώ και να έχει πάρει μόνο σου και να την πάρει με το ραδιόφωνο μόνο σου πρώτο. Έτσι ακριβώ. Να είσαι στάρ. Έτσι και να ακολουθούν και άλλοι. Αυτή δεν έχει κάνει ο Κουσαντέλια κάτι. Συμμετέχει στον ΠΑΟΚ, του βοηθάει. Βλέπουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά ουσιαστική έτσι μεγάλη προσφορά δεν έχουμε δει. Φταίτε και 20 μα. Φταίτε και εδώ. Και εσύ. Ναι, κατάλαβα όπως το λες. Ναι, κάνε να τα πουλάει τον Κωνσταντέλια στην άλλη μέρα. Πριν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε από τον Κωνσταντέλια. Μας αρέσει πολύ. Τώρα. Αλλά ο Κωνσταντέλια και ο κάθε Κωνσταντέλια που θα έρθει σε αυτό το σημείο εγώ θα πρέπει να πειθαρχεί σαν θέλω του Κωνσταντέλια. Εγώ δεν τα λέω τώρα αυτά. Εγώ παρακολουθούσα τον Ηρακλή του Κατσιπαραγή κάθε αγωνιστική. Πήγαινα και τον έβλεπα. Με ρόδο έπαιζε. Με Γιάννε δεν έπαιζε. Ο Κατσιπαραγή σου πήρε ένα κύπελο μόνο του όμω. Συγγνώμη. Πήρε ένα κύπελο μόνο του 76. Ναι, το πήρε. Και ήταν μικρό κιόλα. Μπράβο. Λέγανε να γλύνει την μπάλα, παίξαμε κανένα. Λέω αυτή είναι η λύθη, να πούμε. Ρωτούσα εγώ σαν παιδάκι. Μα τόσο η λύθη είναι αυτή. Δηλαδή χαίρονται που έκανε τρίπλες και πάσες και ιστορίες του Χατζηπαραγής και βλέπανε θεάμα. Και αυτό έβαλε για τον Κωνσταντέλια. Έκανε το τακουνάκι ανούσιο. Καλά, κάποια ήταν και ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, την ΑΕΚ και αυτή. Ρε σου λέω αυτό που βλέπουμε όλη η Ελλάδα τον Κωνσταντέλια μας αρέσει πολύ. Το θέμα είναι και ο Κωνσταντέλιας να καταλάβει ότι πρέπει να πειθαρχήσει το σύνολο. Ναι, μ' αρέσει και σαν θέαμα. Το θέλω και το θέαμα. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Ο προπονητής. Ναι, θέλει. Θέλει ουσία, δεν ουσία και θέλει να παίζει για την ομάδα κάποιο. Όχι για τον εαυτό του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλει ο Πογιέτ. Ξεκάθαρα. Αυτό θέλει ο Λουτσέσκου. Ναι, αυτό θέλει. Δεν φταίνει προπονητές με τον Κωνσταντέλια. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν. Δεν φταίει ούτε ο Λουτσέσκου ούτε ο Πογιέτ. Το παίκτη φταίει. Θέλει ο παίκτης να μπει στα θέλω της ομάδας. Όταν μπει, το μπουνε, θα κινήσεις σε αυτούς τους χώρους. Θα μαρκάρει τον στόπερ και όχι τον τερματοφύλακα για το κάνει. Θα κάνει άντερλαπ αντί για όβερλαπ. Δεν θα μου βγαίνει από τα πλάκια, θέλω να μου βγαίνει από τον άξονα. Υπάρχουν πολλά τα οποία ζητά. Ζητάνε προπονητέ. Ακριβώ. Δεν τα κάνει. Όταν βλέπει ότι δεν τα κάνει και αρχίζει ο άλλο να παίζει τσιλικάκι. Και ο Μάνταλο και ο Μούρκα μου. Μπράβο. Έτσι είσαι ταλεντάρα μεγαλύτερη, παίζουν οι άλλοι. Να προβληματιστεί. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα μια που είμαστε σαν του ΠΑΟΚ, πάμε λίγο σε 3-4 ειδησούλες για ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Έχουμε 3-4 θεματάκια. Ναι. Η πιο σημαντική είναι έρχεται από τον ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Τι έγινε. Ανανέωσε ο Κοτάρσκι. Τον πουλήσετε. Τι ανανέωσε ο Κοτάρσκι. Τι ανανέωσε. Τι τον πουλήσουν. Τον πουλήσετε. Καλά. Δεν είναι καλή ανανέωση δηλαδή. Για μένα είναι δείγμα σοβαρού κλάπα αυτό που έγινε. Ανανεώνω ένα ποδοσφαιριστή που η αξία του είναι μεγάλη. Όχι, χωρίς ρήτρα. Ναι. Έκανε τη μαγιά του όπως την έκανε και με τον Ακούστο και κράζατε. Σε λεπτά παίρνει τώρα. Ο Κουλιεράκης από όσο γνωρίζει. Ο Κοτάρσκι από όσο γνωρίζει. Όταν. Ναι, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ έπαιρνε κάπου εκεί στα 400 κάτι. Πολύ καλά ήταν. Ναι. Τώρα. Τώρα έφτασε κοντά στα 800. Διπλάσια κοντά. Σχεδόν διπλάσια. Κάπου 40% εκεί. Πάνω. 40-45% πάνω. Ωραία. Δίκαια για μένα. Δίκαια, ναι, δίκαια. Δίκαια για μένα. Όποιο παιδιά αποδίδει πρέπει να ανταμυφθεί όπου και αν είναι αυτό. Δίκαια. Βρήκε θερματοφύλακα. Ό,τι καλό έκανε αυτό εδώ ξεδοντιάρη ο Μπότο. Μπότο, να πούμε, ναι, ο Κοτάρσκι ήταν ό,τι καλύτερο μας έφερε. Α συζητηθεί. Ο Νάρη βρίσκει εύκολα και τέτοιου εξτρέμου. Okay, αλλά ο Κοτάρσκι σίγουρα ήταν η καλύτερη μεταγραφή ήταν που έκανε. Μεταγραφάρα. Και ο Πάκου θα τα πάρει από τον Κοτάρσκι. Στα 23 να έχει τέτοια εμφάνιση, τέτοια ωριμότητα. Μπράβο, αυτό καλός. Που είπε. Ωριμότητα. Είναι σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή να έχει ωριμότητα. Στα 27 θα πρέπει να παίζει σε μεγάλο κλαμπ. Και γενικώ μετά τον Πάκου πιστεύω ότι ο Κοτάρσκι θα πάει σε. Club Champions League. Δεν θα πάει σε κάτι τέτοιο. Κοτάρσκι, Κωνσταντέλια, ο Κοτάρσκι προηγείται στο να τον πουλήσετε. Είπαμε, πρέπει να είστε και όριμος. Πρέπει να είστε και όριμος. Έτσι, να το δείχνεις ότι είμαι όριμος και μπορώ να πάω να παίξω έξω. Γιατί αυτό φαίνεται και στο χορτάρι και έτσι στις δηλώσεις. Χθες έχασε ο Κουλιεράκης. Ο Κουλιεράκης χθες έχασε. Εντάξει, ο ίδιος πάντως ήταν ικανοποιημένο. Ο Πάνος την έκανε την καλή του. Ο Ρέτσος τα πήρε να πούμε. Ο Ρέτσος πήγε, έκανε, γύριζε τώρα εδώ. Εντάξει, ο Ρέτσος έκανε λάθη χθες. Έτσι, δεν ήταν μωρέ τώρα, τι Ρέτσος τώρα να πούμε τώρα. Λοιπόν, άρα ο Πάο κανένα νέο σε Κοτάρσκι. Έχει λύσει το πρόβλημα του μέχρι το 28. Τώρα βέβαια μπορεί σε ένα χρόνο να έρθει κάποιο. Θα τον πουλήσει. Σαφώς. Αλλά θα τον πουλήσει με τους όρους που θέλει ο Πάο. Χωρίς ρήτρα. Θέλει ο παίκτης. Χωρίς ρήτρα. Μπράβο, όπως όχι κάνει και με δεν ζήτησε συγγνώμη για να τα κάνω τη ρωτή. Ο παίκτης δεν ζήτησε ρήτρα. Να πήρε παιδιά ο μάνατζερ του. Να σου πω. Ναι. Ο παίχτης. Γιατί το αυτό συμφέρει την ομάδα. Ναι, βέβαια. Ο παίχτης, άμα έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του, δεν θέλει ούτε ρήτρες, ούτε μήτρες, ούτε τίποτα. Ο παίχτης σου λέει: εμένα ο ΠΑΟΚ εδώ με έχει αναδείξει, μου δίνει πλέον και τα λεφτά που θέλω, πάρτε κι εσείς. Ναι. Δηλαδή έτσι πρέπει να σκέφτεται κάποιος που είναι όριμος ηλικία. Με έχει αναδείξει.
Έτσι, γιατί να μην είμαστε και αγνώμονες. Μου δίνεις τώρα τα λεφτά που όντως γουστάρω και τα έχω τα λεφτά. Πάρε και εσύ όταν θα με πουλήσεις. Μπορεί να έχουν κάνει και μια συμφωνία. Αν έρθει καμιά πρόταση από Premier League, όπως έκανε ο Αγκούστο. Ναι. Αν έρθει μια πρόταση από πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, θα πείτε. Πάει καλά, είμαστε. Πολύ καλός είναι. Ναι. Πολύ καλός είναι. Το βασικό χάρτη να. Τα είπαμε, ο Αγκούστο ήταν καλός παίχτης. Εντάξει, οκ. Κάτι σαν δεκάρι. Όσα δεκάρι, σαν ξαροχτάρι. Ξαροχτάρι, βέβαια. Εκεί είναι. Η διαφορά τα μέτρα να είναι πιο πίσω. Ναι. Λοιπόν. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, όπου έχουμε άλλη μια είδηση που είναι σημαντική για μένα. Μπήκε χθες ο Μάρκος Αντώνιο με την υπόλοιπη ομάδα. Γι' αυτό κέρασε ψέρα σοκολατά και νοαζέτα σήμερα να ξύξω. Πού τα είδε το κέρασε εγώ. Για προπόνηση. Τι, τι παπάντζα είσαι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα. Τι παπάντζα είσαι, ρε φίλε. Το παράμιλα. Λοιπόν, Μάρκος Αντώνιο μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα, έβγαλε σχεδόν όλο το πρόγραμμα, έκανε και λίγο ατομικό. Και. Σήμερα θα μπει ξανά ακόμα περισσότερο. Κάντε το ένα φιλικό να παίξει. Δεν έχει χρόνο τώρα, δεν υπάρχει πολυτέλεια. Ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΑ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάνε 20 μέρες. Πώς θα τον βάλεις αυτόν τον παίκτη. Ποφεράτζα θα πάνε τι τώρα. Τι είναι, εξάρι οχτάρι. Αυτό είναι ο παίκτη που πιστεύω ότι κουμπώνει δίπλα σε όποιον χάφκι αν θες να βάλεις ανάλογα το μας. Δηλαδή θα έχεις Μετέ, Αντώνιο. Ο Σδόεφ, Αντώνιο. Σβάμπ, Αντώνιο. Έτσι το βλέπω. Ναι, είναι το πασπαρτού, το γαλλικό κλειδί. Είναι το κουτσόκου. Είναι να πούμε τι είναι. Λογικά θα είναι κάποια στιγμή βασικό. Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου είναι να πούμε. Λογικά ναι. Ο Βραχίτσο. Ο Βραχίτσο. Ο Μαρκάφ του Πάοκ είναι να πούμε. Λογικά θα το δούμε. Έχει ποιότητα, έχει κουβάλιμα μπάλα, έχει καλή μεταβίβαση. Είναι γρήγορο. Στα μαρκαρίσματά του δεν θα είναι δυνατά. Τώρα ένα 65 πόσο είναι, 58 κιλά. Τι περιμένει από μαρκαρίσματα. Να πάτε στην Ευρώπη με αυτό το. Θα τα κάνει το άλλο, το θεριό. Με αυτό το δισεβό θα πάτε να πούμε. Θα τα κάνει το θεριό, το άλλο, το σκάνιο, το βουνό. Ποιο είναι το βουνό? Που μείτε. Μείτε. Θέλει, δύο θέλει να τους μαρκάρει. Δεν τον είδε. Δηλαδή, κάθε εσείς θα έχετε έναν 1,65 και έναν 1,90. Δεν πηδάει. Έναν 1,90, ναι. Ο οποίος δεν πηδάει. Και θα πηδάνε οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Γύρω-γύρω θα πηδάνε οι άλλοι. Δηλαδή, πρώτη παλιά τη χάρη. Πρώτη παλιά δύσκολα θα την πάρουμε. Ναι, θα τα μετράει αυτά ο προπονητής. Φυσικά, φυσικά. Είναι η κατοχή. Αλλά να σου πω κάτι, πλέον αυτό αρχίζει και χάνεται. Γιατί ναι. Προχθές έκανα κουβέντα με άλλον προπονητή, αλλά δεν σου λέω με ποιον. Ναι. Γιατί εσύ είσαι, τα λες όλα. Ναι. Μου λέει πλέον έχει χαθεί αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί οι περισσότερες. Μπράβο. Εντάξει, οι περισσότερες ομάδες. Τα ξέρουμε, ρε προπονητάκο, πες το, τα ξέρουμε. Μπα, μα σου πω ποιο ήταν, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Έλα, ρε προπονητάκο. Α, τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μου λέει πλέον ξεκινάνε όλοι με ξεκινάνε με build-up. Άρα αυτό το βολέ που ξεκινούσαμε να πάρουμε. Σε αυτό το Βλαχοδήμο build-up δεν είχε, έβλεπα. Τι build-up, εδώ μας πνίξανε, ρε φίλε. Τι build-up είμαστε. Να πούμε, ήταν παλιά παλιά. Γι' αυτό που λέμε, δεν μου άρεσε εθνικότητα στους περισσότερους. Που λένε, έλα μωρέ, αντέξω. Τι αντέξαμε. Καθίσαμε πίσω, τρώγαμε ξύλο και απλά δεν μας πέτυχαν σε καλό σημείο να μας κάνουν knockdown. Τι να σας κάνουμε. Όχι, δεν ήμασταν αυτοί. Ξεκίναμε 4-2-3-1 όπως ξεκινούσε όλα τα μάτς. Ναι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Με τα δεύτερα της Ολλανδίας έπαιζε. Εγώ έπαιζα Κουρμπέλι, Σιώπη, Μάνταλο. Κουρμπέλι, Σιώπη, Μάνταλο. Καλό ακούγεται. Ωραία. Καλό. Μασούρα να βοηθάει και από τη μία πλευρά. Εγώ θα ήθελα και τον Μπέλκα χθες. Το ξαναλέω. Ναι. Και κορυφή βάλει τον Ιωαννίδη. Δοκίμασε την ομάδα έτσι που την ξέρει. Χθες ο Ιωαννίδης. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει. Ο Ιωαννίδης είναι από τον κολλάμε για τα τελειώματα, αλλά παιχτάρα. Εγώ δεν τον κολλάω για τα τελειώματα. Γιατί ο άνθρωπος βγαίνει πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει μάχες, παλεύει, σκουντάει, παίρνει υποδοχή, σπάει μπάλα. Άλλος είπα εγώ. Ναι. Πάρε μια ομάδα 4-4-4. Ακούς? Ναι, ακούω. Ναι, και βάλε δύο μπακ 6-4-4. Ναι. Παίζουν 4-4-6. Ναι. Στους 6 μέσα είναι ο Ιωαννίδης. Ναι. Και θα παίζει. Όλοι αυτοί που είναι και θα αλλάζει center for. Θα παίζουν 10 λεπτά. Πού θα τη φέρουν την μπάλα? Εκεί που τη φέρουν και στον άλλο. Πού? Στον μέσα μεγάλη περιοχή. Μέσα μεγάλη περιοχή. Ναι. Φέρτηνα στον Ελκαμπή, στον Σαματά, στον Ιωάννη. Ο Ελκαμπή θα βάλει πιο πολλά. Θα βάλει ο Ελκαμπή. Εντάξει, ναι, είναι περιοχάτο. Μη σου πω θα βάλει και ο Σπόραν πιο πολλά. Ναι, δεν ξέρω. Μη σου πω. Εκεί είναι που το κάνει το έργο λίγο ο Ιωάννη. Ναι, αλλά κάνει τα άλλα πολύ καλύτερα. Είναι λαραμπή στα άλλα. Πώ να σου το πω, ρε παιδί μου. Οκ, είναι λαραμπή στα άλλα ο Ιωαννίδη. Είναι. Μα αυτό λέμε. Λαραμπή στα καλά του, έτσι. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Ωραία σου έθεσα τώρα. Λαραμπή στα καλά. Άρεσε τώρα αυτό. Είδα, έλαβε το ματάκι σου. Τα άλλα είναι λαραμπή ο Ιωαννίδη. Το γαλάζιο το τσακ. Δεν θε ταξίδια. Όχι, θέλω αλλά κουράζομαι. Θέλω δύο μέρε για παραφορά να πει. Για να μην πάω προπόνηση. Καταλαβαίνει την κούραση. Ξέρω, τα ταξίδια είναι ταλαιπωρία. Είναι. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Ναι. Είναι απόλαυση τα ταξίδια. Το είπα και χθες. Το ταξίδι της ζωής, τα ταξίδια είναι το αλατοπίπερο. Έχει αλάτι πιπέρι. Παίρνει μετά τα 50 μια μασέρνα σε τρίβει. Εσύ πρέπει να σε πάρω τώρα σκοτή να δεις τι φρίκι θα φας. Ναι. Να σκοθείς το πρωί από εδώ και να φτάσεις το βράδυ στη Σκωτία. Το ίδιο έκανα και στη Φιλανδία. Βάλε με να κάνω 12. Και να σηκωθώ. Να ξέρεις, δεν θα σηκωθώ την άλλη μέρα το πρωί για εκπομπή. Βάλε με. Όχι, ρε, τι. Θα φέρεις εδώ άτομα όμως, σαν διευθυντής. Ναι. Ποιο κρύο θα μου φέρεις.
Θα φέρουμε εδώ. Ποιον θες? Αν πάρει τον ένα τον κρύο μαζί σου, θα μείνουν άλλοι. Όχι, με τον Γιώργο τον Καστάνη θα τον βρω πάνω. Ο Γιώργος απάνω. Άλλο μάτς είναι αυτό. Άλλο μάτς, ναι. Άλλο μάτς. Έχουμε δρόμο στον τρίπον. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό. Από σένα, εσύ ξέρω. Ναι, εντάξει. Δεν ανακατεύομαι. Μην ανακατεύεσαι, ξέρω. Εσύ μόνο το κουμπί, ξέρω. Είπε ο Πογέτη ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον Κωνσταντέλε. Λέει. Απλά δεν τον θεωρώ έτοιμο να παίξει αυτά τα μάτς. Τα οποία προφανώς καίνε. Αυτό είπε με τον τρόπο του, το είπε ο Πογέτη, έτσι. Ακριβώς. Ξέρει τη θέση του. Δεν νικάμε, χάνουμε εξαιτίας του Κωνσταντέλια. Είναι θέμα χρόνου. Κοίταξε, είναι πολύ καλός παίχτης. Είμαι χαρούμενος, είμαι ικανοποιημένος από τις προπονήσεις του. Ναι. Σε ένα φυσιολογικό παιχνίδι, ναι, σε ένα άλλο μάτς, ίσως να έπαιζε. Άρα σου λέει, εγώ για τα δύσκολα τώρα δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Κοίταξε, εδώ τώρα που κάνει λάθος για μένα. Ναι. Όταν πήγε το παιχνίδι στην Αναρχία, έπρεπε, ναι, να τον έχει μέσα. Κεντρικό. Συμφωνώ 100%. Έπρεπε να μπει στο 80-82, πρέπει να το βάλει μέσα. Ένα τέταρτο Κωνσταντέλια ο αναρχικό έπρεπε να παίξει μέσα. Μαζί σου, μαζί σου. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Έχει το απρόβλεπτο, έχει την άγνοια κινδύνου, έχει το ταλέντο, έχει το λάθο. Το πα στο άναρχο. Και να βάλει τον άναρχο μέσα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Τον μπερδεμένο, πώ το λέτε, τον κάνει το. Έπρεπε να μπει. Έπρεπε να είναι μέσα το παλικάράκι. Λοιπόν, τώρα ξέρω ότι είσαι και εσύ φιλαράκι και φαν τη Red Rock. Πρέπει να πάμε γιατί. Οι τιμές είναι καταπληκτικές όλο το χρόνο. Θα πάω σήμερα. Πάω βάλω κανένα μπουφανάκι. Αλλά πάρ' το γιατί θα αρχίσει και τα ταξίδια τώρα. Ναι. Σε βλέπω γλυκάδικες τώρα. Ταλαιπωρείς. Εντάξει, θα σου πω κάτι, ναι, τώρα. Εμείς, εγώ πάω, μου λένε. Με καλούνε. Με καλούν. Αν με καλέσει, ας πούμε, λέμε στο Μόναχο ένας. Ναι. Και μου πει θα φας 3 σουβλάκια, 4 σουτζουκάκια για να φέρεις και. Ναι. Πάντων να βρούμε. Και να φας τώρα. Θες δηλαδή και διαμονή και αεροπορικά και φαγητό. Αυτό λες τώρα στον, ναι, κόσμο. Παιδιά, και εγώ αισθανθέρω. Μπαίνεις. Μπαίνεις στο αεροπλάνο. Το πήρες. Τι χάπι πήρες, δεν μου είπες όμως. Θα ρωτήσω την Τζέννη. Μου έδωσε κάτι δύο. Ομοιοπαθητικά. Άχι, ρε. Όχι. Τα νερά να πούμε. Ξέρεις, άμα είναι ο Ι, σου λέει πάρε αυτά η Τζέννη και δεν ρώτησες τίποτα. Δεν ρώτησες. Κάτσε να τη ρωτήσω εγώ. Κάτσε να τη ρωτήσω μήπως έδωσε κανένα ομοιοπαθητικό και δεν το ξέρουμε. Δεν είναι και πέταξε σαν πουλάκι. Δεν είναι σε τέτοια θέματα είναι τα μάμ όμως οι ομοιοπαθητικοί. Εγώ δεν σου είπα να σε κολλήσουν τα έντερα, αλλά σε τέτοια θέματα είναι τα μάμ. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα πάμε Red Rock. Να ψωνίσουμε να είμαστε κούκλοι, γιατί έχουμε και ταξίδια να κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Θα δείτε όλες τις χειμερινές προτάσεις που είναι καταπληκτικές και σε τιμές. 10 ευρώ μπλούζες, 15 μπουκάμισα, 25 παντελόνια, 25 μπουφάν. Red Rock Jeans, πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης Θέρμης. Εξαιρετικής ποιότητας ρούχα σε όλα τα υπερμεγέθη και σούπερ υπερμεγέθη. Έως και 8 XL. Red Rock Jeans, τρέξτε να προλάβετε. Πρέπει να είσαι βρουτόταυλος. Δηλαδή, με πήρε ο Γιαννούλης ο μπασκετμπολίστας και μου λέει, ρε φίλε. Εγώ όπως λέει θέλω. Τερατόμορφος να πούμε. Γιαννούλης ηθήριο, ρε. Φιλαράκι. Πήρε άλλα 5 ξύδι. Έχω ιστορία με Γιάννη Γιαννούλη, θεϊκή στο Κίεβο. Αλλά δεν μπορώ να την πω. Θεϊκή ιστορία του, την είπα κατηδίαν του, μου λέει πλάκα με κάτι, δεν το θυμάμαι το σκηνικό. Όχι, όχι, ποτέ. Εντάξει, τσιρίκος. Εγώ λέει θέλω και τους δυο να σας φέρω, λέει με αεροπορικά. Ω, έχουμε πρόταση. Να ορίστε, έσκασε η πρόταση, Τίνο. Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε και οι δύο ταυτόχρονα εδώ πέρα. Έχουμε ένα φίλο. Από πού από μακριά. Πόσο μακριά. Αγγλία. Αγγλία. Θα έρθει Αγγλία. 4,5 ώρες πτήση. Άμα μου όλα πληρωμένα, αεροπορικά, φαγητό, διαμονή. Αλλά σας έλανα τριήμερο εδώ πέρα να πηγαίνουμε μαζί σε όλα τα μάτς και να σε καταγράφω κάθε κίνηση. Σας αφήνει, λέει ο διοκτήτης. Διοκτήτης. Ιδιοκτήτης. Να φύγουμε εδώ τριήμερο μαζί και οι δύο. Δύσκολο. 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 Ναι, δύσκολο να μας αφήσει και τους δύο να βγει. Να φύγουμε που σου κου. Τόσο, να φύγουμε που σου κου. Πάμε να δούμε, λέει τον Όρετ, πάμε να δούμε Τσέλσι, πάμε να δούμε. Κρίσταλ Πάλας, ναι. Να δούμε το βράδυ σαν μου λέει Ρουζ εκεί στα περίεργα στο Λονδίνο. Τι έχει εκεί για πέρα. Τι δεν έχει στο Λονδίνο. Μου λένε Ρουζ. Δεν υπάρχει. Λονδίνο αγαπάω. Άσε με να μένω στο Λονδίνο. Ναι. Αλλά να, τα καλοκαίρια να είμαι εδώ. Δεν μπορώ. Έχει... Τι έχει δηλαδή. Τα πάντα. Σεξ. Μητρόπολη. Το ό,τι θε έγινε. Τι σεξ. Ό,τι δεν με Μητρόπολη. 20 εκατομμύρια. Δύο φορέ την Ελλάδα σε μια πόλη. Τι θε να δει και τι θε να κάνει το βράδυ. Το έχει. Τι θες, πες μου, τι φαντάζεσαι. Πίστα για μάξι. Ό,τι θες έχει, ρε, ναι, σου λέω. Λοδίνω, ρε, σου λέω. Λοδίνω, ψήνομαι κι εγώ, μα είναι τρίμα. Εικονική πραγματικότητα να μπεις εδώ μάξι. Ρε, ό,τι εικονική και πραγματική, στη φέρω και δεν νομίζεις να την έχεις και μπροστά σου, στα πόδια. Η Τζέννη τα ξέρει αυτά, όμως. Τις εικονικές. Τις είπα στο Λοδίνο, εγώ δεν φύγα. Τι πράγμα, τι παιδί είσαι εσύ, ρε, φίλε. Λοιπόν, πριν δώσουμε σκυτάλι στη σμαράγδα μας, να σας πούμε ότι όταν μιλάμε για την καρδιά και την ψυχή του ελληνικού τραγουδιού, το μυαλό σας που πάει στην Ελένη Βιτάλη φυσικά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα δώσει όλο της το είναι στο Βεργίνα Θέατρο, ερμηνεύοντας τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, αλλά και αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδεύσει το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μαζί της είναι και το ανατρεπτικό μουσικό σχήμα Zoom. Και μιλάμε για 6 παραστάσεις αρχής γενομένης από Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Μην χάσετε την εμπειρία ζωής. Εισιτήρια Public Media Bank Nova και Viva.gr.
υπερυψηλές ταχύτητες 5G με το πρώτο Nova 5G Phone με κορυφαία χαρακτηριστικά και 3 χρόνια εγγύηση. Το smartphone αυτό θα γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου. Απόκτησε το εντελώς δωρεάν με τα προγράμματα Unlimited All με Unlimited Gigabyte, ομιλία και SMS μόνο με 27 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Ραπ και κουλ μπαίνουμε στην τελική ευθεία με Καζαμπάκα πάντοτε το βουνό απέναντι στα πλήκτρα, με τιμήν εδώ να κόβει βόλτες διαρκώς, έτσι. Τάνια Μοσχοπούλου έξω με τα social. Για τους φίλους που ρωτάτε για τη φόρμουλα για το road trip στο van, να πούμε ότι μπαίνετε στο Μετρόπολη, στο Instagram του Μετρόπολη, και υπάρχει καρφιτσωμένο στο Instagram του Μετρόπολη, έχει γίνει Μιχαλόπουλος. Ναι. Πάλι άρχισε να χάνει. Χάνει κιλά, έχει γίνει Μιχαλόπουλος. Ναι. Όχι, έχει λόγο, δεν μπορούμε να πούμε, έχει λόγο. Αλλά γίνεται Μιχαλόπουλος. Γάμος με μυρίζει. Τι είναι αυτή η καλοφωτιά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κρατήσει στόμα με τίποτα, ρε φίλε. Κοίταξε, άμα το βλέπω έτσι. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάνουμε κιλά. Δεν υπάρχει, ρε. Φτιάχνουμε μαλλί. Μαλλί, ναι. Ωραίος. Ναι. Λοιπόν. Ετοιμάζεται να γίνει Super League πρόεδρος. Πέτρε, πάλι δεν προλαβαίνει με το Μαλεζά που πήρε. Όχι, λέει πάει ο Μαλεζάς. Μαλεζάς, όχι, βάλαμε στοίχημα. Μην θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει. Θα τον μπορώ να βρεθούμε, αλλά δεν θα βγάλει φωτογραφίε. Με ποιον? Με το Μαλεζά. Σιγά το Μουρίνιο που δεν βγάλει φωτογραφίε. Σιγά. Εσύ αμέσω. Ο άλλο πουλάει πολύ, δεν σε πρόλαβα. Μην τον κάνουν τα οι οργανωμένοι του Πάοκρα. Λοιπόν. Μην το κατηγορήσω. Δεν πιστεύω να θέλει μαζί και τον αστυνόμο Μπέκα, λέει, αν θα πάτε, λέει, στο ταξίδι σε Αγγλία. Αστυνόμο Μπέκα, ποιο είναι. Πού το λέει αυτό? Ο Βασίλης, ο φιλαράκι σου. Γεια σου, ράπα, αγόρα, ρε μου, χέλη, ξεγλιστρά από παντού. Αστυνόμο Μπέκα. Ναι. Καλά, ναι, σου λέει, ναι. Να μα πει ποιο κρύβει χρόνια, λέει. Τέτοια θέλουμε, ψοφάμε για αυτά. Τι πράγμα είναι. Εγώ του ξέρω και του τρει. Λοιπόν. Είναι τρεις, αλλά ο ένας είναι τόσο παρεξηγησάρης. Ναι, δεν το πιάνει. Είναι βραδινό πολύ. Παρεξηγησιάρης, άστο. Ο άλλος είναι, άστα να πάνε. Το Δήμος. Έχει, ρε, έχει. Έχει, ναι. Έχει. Πλαποδήμος. Είχε μείνει τρία χρόνια κάποιος στην ίδια τάξη. Ναι, ναι. Και λέει ότι είναι συμμαθητής με τον ιδιοκτήτη μας. Ενώ αυτός είχε χάσει τρεις τάξεις. Είχε χάσει τρεις τάξεις, ναι. Κορυφαίοι Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Θες και Ιωαννίδης. Καλημέρα από Μπίλεφετ. Εγώ χθες είδα μια εθνική να παίζει στην τύχη και ό,τι κατεβάσω κεφάλι του καθενός. Δεν είδα αυτοματισμούς, τζάμπα τα τρεξίματα, ούτε καν χιαστή, ούτε ένα overlap. Απορώ ότι κάνει την προπόνηση. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η εθνική θέση. Συγκυριακά μείναμε μέσα στο μάτς. Συγκυριακά για μένα. 70 λεπτά δεν είδα μια σωστή μεταβίβαση. Ωραία. Ένα τριγωνάκι που λέει και ο φίλος να βγω λίγο μια φορά. Να σπάσω το πρέσι μια φορά, ρε φίλε. Τι πρέσι να σπάσω. Ρε φίλε, κάτσε αυτό που σου λέω. Μια φορά το σπάσαμε το πρέσι. Άρα δεν έχουμε τίποτα. Καταρχήν τριτρόπε δεν ξέρουν μπάλα. Μεγάλη. Ναι. Ο ένας είναι κόφτης, ο Κουρμπέλης. Ναι, θα πάμε γραμμές λίγο να ακούσουμε τον κόσμο όμως. Ποιος θα το σπάσει το πρέσι. Ο Μπάνταλος και ο Οχτός που ξέρουν μπάλα είναι αργοί. Πώς θα το σπάσει το πρέσι. Πώς. Άρα δεν ήταν καθόλου μπορεί, ρε φίλε. Κάποιοι είναι καλύτεροι από σένα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή παίζουν και άλλοι, δεν παίζουμε μόνοι μας. Ναι. Λοιπόν. Πάμε γραμμές 90. Ναι. Ήταν μέρα εθνικής. Από αύριο θα μπούμε σε μούντ αγωνιστικής δράσης. Έλα να πέσει. Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι έχουμε. Στις Σέρες θα πάει όλος ο κόσμος. Με ψήνεται να πάω να δω κι εγώ. Να δω το μάτς. Έχω ένα φίλο στις Σέρες, στο Σιδηρόπουλο. Και εγώ τον έχω. Στην Πάγερ, ναι. Ναι, φιλαράκι μου. Όλους σας έχει βολέψει από αυτά. Εμένα δεν με δίνει. Ούτε σένα ούτε εμένα. Ούτε σένα ούτε εμένα. Φοβάται και την Τάνια βόλεψε από ό,τι έμαθα και το Χαρούλι. Φοβάται! Τι έγινε, φιλαρά Σιδηρόπουλε. Φοβάται! Ράπε κουλ, φοβάσαι να μας φέρεις εκεί. Αλλά δεν ξέρω ότι εγώ είμαι κολλητός με το Βάβαλη. Και ότι ακαταρρύσει ο Βάβαλης, αρθώ εγώ. Και θα θεί ο Βάβαλης, θα καβατζώσει και εμένα. Καλά, εγώ μπαίνω στα γήπεδα. Θα γίνει μανούρα. Θα γίνει μανούρα, θα γίνει μανούρα. Εκεί είναι δεδομένο. Εγώ θα πω με την κάρτα του άλλου κανονικά. Εσύ και δημοσιογράφο. Βέβαια, μπαίνω κανονικά. Εδώ πήγα προχθέ Βουλγαρία. Καλοπούλα σε βγάλανε. Προχθές Βουλγαρία σου είπα πως μπήκα μέσα. Δεν πήγα κάποιον. Νταϊλίκη, σα επίσημα σου λέω γεια σα. Ωραία, σου λέω ο Παναγιώτης με λέει πώς θα μπούμε μέσα. Λέω κάτσε να δει. Ο Παναγιώτης μου, μαζί ο άλλος ο κουμπάρος μου. Λέω κάτσε να δει. Πάω σα επίσημα, λέω γεια σα. Λέω ποιο είναι υπεύθυνο εδώ. Είχε ο Μητσοτάκης 30 κουμπάρους. Τι λέω, άμα θα δώσω για πολιτικό στα 65 μου, θα έχω ψήφους. Τι να κάνω. 65 μπορεί να μην ζούμε. Σωστό. Σταμάτα, σταμάτα. Πάμε γραμμέ στα 3 εντάρια κύχο. Έλα, έλα. Μια γραμμή. Δύο. Τρεις ήταν πριν, τέσσερις ήταν σβήθα. Καλημέρα. Δεν πουλάνε οι εθνικές, ρε. Ρε, θα πουλάνε. Άμα δεν υπάρχει γκρίνια, τοξικότητα, φασαρία, διαιτησία. Εσύ κάνεις ένα λάθος. Ναι. Νομίζω ότι πουλάει μόνο η τοξικότητα. Έτσι. Δεν είναι το σωστό αυτό. Ναι. Πουλάει και η τοξικότητα όταν πρέπει. Ναι, αλλά εσύ μόνο αυτό δεν θα πουλάμε.
Πάλι καλά που με έχεις εδώ πέρα. Δύο γραμμές τώρα με την εθνική. Δύο. Έλα, φάε, βάζει μάπα. Έλα, in your face τώρα. Rejected. Έλα, γεμάτο το κέντρο. Καλημέρα. Άντε να δούμε. Καλημέρα. Έλα, πήγα. Καλημέρα, κύριε. Τι ποδαρικό είναι αυτό. Τη μάνια, θα σας ακούμε στο κρατήσω στο Μετροπολίτη Παθή, σας μιλάω. Ναι. Και σας κουσάρουμε. Τρεις ατάκες και να την πουλέψω. Ωραίος. Είναι τίμιος για αυτό που να αφήνω. Μία φορά βγαίνει εβδομάδα. Είναι τίμιος. Πες τα γρήγορα. Μπέτε κάνει με νοκάματα. Ναι. Ό,τι ατάκα. Πήγε στη Γερμανία και λέει δεν έχει μπαλκόνια. Να τον απαντήσω. Στην Ελλάδα έχει μπαλκόνια γιατί υπάρχει καθολίκηδα. Όπα. Ενώ στη Γερμανία ζουν όμως τα καμερμίγια. Ποιο μπαλκόνι. Τι να βγουν να κάνουν στη Γερμανία να δουν τον ήλιο ρε εσύ βαραβά. Πού να βγουν να ράξουν μπαλκόνι. Τι όχι. Πάρα κάτω. Άλλη κουβέντα. Δεύτερο. Ναι, γιατί έχουμε περάτα ήλιο. Ναι. Καλά, μα θες εμπελιάσεις και μέσα στο καναπέ. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εσύ έχουμε να ρεβάσει τη θάλασσα. Μακρηγορείς, μακρηγορείς, μακρηγορείς. Δεύτερη ατάκα. Το παιδό και μια που πήγε στη Γερμανία, μόνο τώρα που χειμωνιάζει και μια γούνα και πήγε το φύρμα. Άλλη ατάκα, αυτό ήταν άσχετο, ναι. Καθόλου άσχετο. Τρίτη ατάκα. Άρα δώσουμε και συγχαρητήρια στο Παντελή μας, ε. Α, ο Παντέλος. Περπατώ, θα τον πάρω σήμερα ένα τηλέφωνο να μου πει λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο Παντελής? Έναν ανέβασα, βγήκε υπαψηφί. Έναν ανέβασα. Και τρίτη ατάκα. Ο Κατατσίδης. Ναι. Τακίνη. Ναι. Τρίτη ατάκα. Δεν μας γουστάρει. Ποιον δεν γουστάρω? Εμένα, τον Βαραβά. Πώς δεν σε γουστάρω, μια χαρά, δεν τα λέμε. Τι... Δεν είσαι χρήσιμο την Βαραβά, γι' αυτό. Εμένα με βρωμήσατε ότι δεν με γουστάρεις. Ποιος τα είπε αυτά, ποιος? Σε κόβουν, εντάξει, φαίνεται τώρα ανταχτητή αυτό. Δεν είπα ότι δεν σε γουστάρουμε, αλλά άμα βγαίνει κάθε μέρα και λες τα ίδια, είσαι κουραστικό. Τις φύρες δεν τις γουστάρουμε, δεν το καταλαβαίνεις. Πάμε, καλημέρα, επόμενο. Κάθε μέρα τα ίδια θα κουράσεις. Πάμε. Είσαι ο Φέρε, δεν είσαι ο Δίνο. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Παιδιά, για το road trip πήρα. Ναι. Λοιπόν, η Αυστρία είναι και. Θα μην πω τώρα, ωραία χώρα. Είναι. Αυστρία αγαπημένη. Είναι μαγική. Μαγική, όντως. Αλλά ρε παιδιά, η διανυκτέρευση γίνεται στο Κιλκής της Αυστρίας. Να σου πω γιατί έγινε εκεί τώρα, να σου πω. Όπα, ποιο είναι το Κιλκής της Αυστρίας? Το Λίντσερ. Στην αρχή ήταν Βιέννη, να σου πω, τη διανυκτέρευση, αλλά θα χάνουμε 2 με 3 ώρες η διαδρομή. Είναι καθαρά για πρακτικούς λόγους να γλιτώσουμε χρόνο. Δηλαδή, αν ξεκινούσαμε να πάμε Βιέννη, είναι άλλες 2 ώρες. Ενώ από το Λίντσερ παίρνουμε την κούρβα. Ναι. Για να κάνω καζούρα. Απλά σου λέω στην αρχή ήταν, να σου πω, επειδή ο οδηγός που θα μας πάει ο Χρήστος είναι πολύ πρεσινή, έχει κάνει αυτή τη διαδρομή πάνω από 1000 φορές. Είναι η δουλειά του ήταν. Μου λέει θα γλιτώσουμε 2 ώρες άμα πάμε από Λίντσερ. Λέω αυτό, 2 ώρες. Εννοείται. Και παραπάνω θα γλιτώσεις γιατί θα γλιτώσεις και εκείνης και τέτοια. Μπράβο, μπράβο. Είναι και να μπεις μες στην πόλη, σωστά. Ναι. Άμα πάρετε τον Εμμανουηλίδη. Ναι. Το Λεμαΐδα και τα λοιπά. Όχι, καλά. Το Λεμαΐδα εγώ έχω καλές αναμνήσεις. Είχε μια μαύρη από το Ανθρακοριχείο. Ήταν υπάλληλο του Ανθρακοριχείου. Σταμάτα, βρε σαγιάρι. Ήταν μαύρη, σαν καρβουνιάρα πήγαινε. Θα πας και το Λεμαΐδα, σ' αρέσει και αυτή να σου πει. Δεν έχω πάει εγώ. Φίλε, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Να είσαι καλά, γορίνα μου. Να είσαι καλά. Και στο Λίντσα, η Αυστρία, όπου και αν πας, είναι η πανέμορφη χώρα σου. Είναι μαγική. Μέσα στο πράσινο, μέσα στην ωραία φύση, μέσα στο βουνό, μέσα στα άστο, μαγεία. Ακόμα και το Λίντσα είναι σούπερ. Χαίρετε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Γρήγορα πάρτο. Αυτό ακούει από το ίντερνετ. Επόμενο. Τα έχουμε πει, παιδιά, να μην το κουράζουμε. Όσοι μα παίρνετε γραμμέ τηλέφωνο και ακούτε από το ίντερνετ, κλείστε το ίντερνετ και μιλήστε με το τηλέφωνο. Απλά είναι τα πράγματα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώ όνα. Τι κάνετε? Καλά, μπορεί να μου εσύ. Ερώτηση. Ήποπτο. Τι έχετε να πείτε για το κουτσάρισμα του Πογέτ χθες? Για μένα ήταν κακό. Διαφωνώ με τον Τίνο. Μέχρι το 75 ήταν πολύ καλό. Ναι, μέχρι το 75 ήταν καλό. Πρέπει να φύγει. Άλλο να φύγει και άλλο ήταν καλό ή κακό. Χθε για μένα ήταν κακό και συγκυριακά μείναμε στο 0-0. Συγκυριακά εντελώ. Χαμένα απέναντι. Ο Βλαχοδήμος έβγαζε μαλλιά. Οι άλλοι αστοχούσανε. Ο Βλαχοδήμος ναι. Μεταγραφή πήρε χθε. Καλά, α φάει την Νότιχαμ, α πάει στην Μάντσεστερ. Να παίξει πρέπει, να παίξει. Είναι στην Νότιχαμ και δεν παίζει, ρε φίλε. Με αυτό λέει, δηλαδή πάει στην Πρέμερ στην Νότιχαμ. Γιατί να μην έρθει στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ, γιατί να μην έρθει στην ΑΕΚ. Α, καλά, μα πάρε Φλαγοδήμο η ΑΕΚ, φίλε, α το εντάξει τώρα για μένα. Την άποψη του Ραπτόπουλου θέλω για αυτό που είπα. Για την ΑΕΚ και τον Οδυσσέα. Δύσκολο να γίνει. Θα θείω, τι άποψη του Ραπτόπουλου. Τι α σε πει. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ
Έχει καλό τερματοφύλακα από πέρσι, πολύ βελτιωμένο. Ρε παιδιά, ναι. Ρωτάτε μόνο, κάτι που είναι τοπικό. Μόνο κάτω από τα δοκάρια, όχι, με τα πόδια γιατί, είναι γιατί να μην πάρει δυο στο περάρες η ΑΕΚ. Γιατί να μην πάρει δυο στο περάρες ο Ολυμπιακός. Το κάλεμ πήραμε. Στα στόπερ πονάνε οι ομάδες. Στα στόπερ. Παιδιά, τώρα ρωτάτε αν θέλει η Ατζελίνα Τζολί να βγει μαζί με εμένα ραντεβού ή με σένα. Πώς θα έρθει ρε Οδυσσέας τώρα, στο πικ του. Να έρθει στην Ελλάδα να κάνει τι. Τίγρης, ρε φίλε, γιατί δυσκολεύεται να τα σκάσει. Πώς θα να σκάσει. Μπορεί να δώσει τώρα 4-3 εκατομμύρια σε συμβόλαιο. Φύγε, να είσαι καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τοπικό. Οι ομάδες στα στόπερ πονάνε. Και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έκασε. Ο Παναθηναϊκός έχασε πέφτες γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Μάγκουσον, τον τραυματίστηκε γι' αυτό. Αλλιώς ήταν καλός. Γι' αυτό, γι' αυτό, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Ήθελα να απαντήσω λίγο στον κύριο Κουλιανό. Μάλιστα. Για χτες που είπε για κάποια views που κάνουν κάποιοι άλλοι συμπαρουσιαστές σαν και εσάς, κάτι 400.000, 500, να μου πει ποιοι είναι αυτοί. Ανέφερε, δεν άκουσα. Είπε, τι είναι. Και αυτό που λέμε με τον κύριο Κουλιανό. Ανέφερα πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Και ένα εκατομμύριο, ο Εμίλιος, ο Πάνος Τέντο, ο Καρπούζης. Κάτω... Μιλάει για ένα παιχνίδι που κάνουν, που έχουν καλεσμένους. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, μιλάμε για αυτούς. Και απευθύνεσαι συνέχεια σε τοξικότητα. Όταν ο κύριος Ραπτόπουλος ανεβάζει ένα σχόλιο αγώνα και αμέσως σε 4 ώρες έχει 60 και 70 χιλιάδες κόσμο που το βλέπει. Για αυτά τα νούμερα, αυτά σου ξαναλέω. Αυτό λέγεται τοξικότητα. Όταν κάνει ανάλυση και για άλλο κάποιο θέμα εκτός ποδοσφαίρου και έχει 105.000 views. Για τον Κωστή δεν είπαμε τίποτα. Τοξικότητα. Κουλιανένα μου αναφέρεται ένα δημοσιογράφο στο συνάψη σας παντού, από Αθήνα παντού. Εσύ προφανές, κυρία μου, κάτσε λίγο. Μπερδεύει το δημοσιογράφο. Όχι, όχι, όχι. Σάκω. Κάτσε, ρε φίλε. Λες και με ρωτάς και δεν απαντάω. Μισό. Τον ακολουθούν 100.000 άτομα και 150 στα σχολεία. Φυσικά κάτω στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί. Εγώ πού είμαι, δηλαδή. Προφανώς δεν βλέπεις. Είσαι κολλημένος, βλέπεις μόνο κάτι. Θες να αναφέρω τώρα συναδέλφους. Να σας πω κάτι. Αναφέρεται και το Μετρόπολης ότι ακούγεται πανευρωπαϊκά και παντού. Φυσικά. Σοβαρολογείτε. Ένα Μετρόπολη που ήταν στο καβούκι του και το άκουγε μόνο η Θεσσαλονίκη. Καβούκι, βρε, και το ακούει η μισή Αθήνα. Το καβούκι, βρε, πού είσαι, βρε, παλικάρι μου. Πού ένα Μετρόπολη που, άμα φύγει ο κύριος Ραπτόπουλος, τα νούμερα του θα πάνε όχι προς τα κάτω, θα γυρίσουν ανάποδα. Εντάξει, για τον Κωστή εδώ τον έχουμε. Τον Κωστή δεν είπαμε τίποτα για τον Κωστή στην τελική. Εσύ τι με τον Κωστή. Αθηναίος είσαι, ρε φίλε. Τι είμαι. Τι είσαι. Μα είπαμε κάτι κακό για τον Κωστή. Δεν είπα ότι είπες κακό, είπα για την άποψή σου. Διαφωνώ ότι και καλά πουλάει μόνο τοξικότητα. Ο Κωστής. Δεν πουλάει τοξικότητα. Μα δεν μίλησα για τα επιχειρήματα. Ναι, δεν πουλάμε, όχι μόνο. Ζούμε με τη τοξικότητα. Ναι. Αφού τρελαίνεται εσύ για αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, η ίντρικα, η τοξικότητα είναι το αγαπημένο του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο Κωστής, έτσι να ξέρετε. Σήμερα θα κάνω μια συνέντευξη. Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αθλητικός δημοσιογράφος να τον ακολουθούν και να διαβάζουν. Τα σχόλια παιχνιδιών. Ναι, δεν είναι δημοσιογράφος. Μισό, μπερδεύεσαι. Ο Κωστής δεν είναι μόνο δημοσιογράφος. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Παραγωγός είναι. Ο Κωστής είναι showman, ραδιοφωνικός παραγωγός, ηθοποιός, entertainment. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Και το θέμα μου δεν είναι με τον Κωστή. Αυτό το μπορείς να καταλάβεις. Δεν έχουμε εμείς. Και κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος για την εθνική. Η εθνική από το 60 έως το 82. Δεν είχε κανένα pressing από την Ολλανδία. Απλώς ο κύριος Πογιέτ έκανε την τρίτη αλλαγή και αντί να βάλει μέσα τον κύριο Κωνσταντέλια πίσω από τα δύο φορ, αυτό που έκτισε στο μισάωρο και την τελείωσε την Ολλανδία και ξαφνικά το κατέστρεψε. Αυτό δεν συμφωνούμε. Μετά η εθνική να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Μα αυτό λέω. Ρε αδερφέ, λες πράγματα που συμφωνούμε. Εντάξει, οκ. Είπες αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Να είστε καλά. Συμφωνούμε. Αυτά είπαμε και εμείς. Δεν γίνεται να βάλει 4 φορ. Πρέπει να βάλει ένα χαφ. Πού διαφωνήσαμε. Και ο Κωστής είναι και entertainment. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Το έλεγε ο Μιχαλίτσος. Φυσικά. Δεν είναι αθλητικός δημοσιογράφος. Όχι. Ο Κωστής κάνει άλλα πράγματα, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Καταστροφές, βουλευτών είμαι. Το κάνει. Ναι, είναι entertainment. Δεν είναι δημοσιογράφος. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Είναι δρόμα. Καταρχήν δεν με έχει διαγράψει. Ακριβώς. Πάμε ένα τελευταίο. Έλα. Μα ο φίλος συμφωνούσε με αυτά που λέγαμε. Απλά δεν ήθελα να τα πει αυτός. Έλα, καλημέρα. Ναι. Τι έρθει, Θανάση. Το κλείσουμε να πάμε χορηγούς. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλώσονα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώσονα. Νίκο, πότε ακριβώς ήταν στην Αυστρία, στο Λίντς.
Τώρα κοίταξε, 20-30 είναι το παιχνίδι. Θα πάμε δύο μέρες πριν, 29 θα είμαστε στο Λίντς. Θα είσαι εκεί στο ξενοδοχείο κλεισμένο ή θα γυρνάς δηλαδή? Εγώ δεν κάθομαι ποτέ απαλούκοτος. Θα γυρίσω. Εδώ και στην Κροατία βρήκα τρόπο και δραπέτευσα και έφυγα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα σε ψάχνουμε και στους δρόμους. Πού θα είσαι περίπου? Πότε λέγεται το ξενοδοχείο? Αυτά όταν θα τα φέρουμε σε τέτοιο θα επικοινωνήσουμε για τα πούμε, εννοείται. Δηλαδή καμιά εβδομάδα πριν φτάσει να μας το πει. 100%. 100% γιατί. Εγώ θα σου έλεγα να μην χρεωθείτε, να έρθετε σα φιλοξενήσω στην πεζοτέτα μου. Όπα. Κύριε, φιλοξένησε το Χάρη Μανουλίδη να τον πάρει γιατί βρίσκει θέμα. Πάει και ένα μάρσι που θα τον. Θα κανονίσουμε όταν θα ανέβουμε, εννοείται θα σας ενημερώσουμε γιατί θέλουμε να δούμε όσο δυνατόν περισσότερο ακροατές. Έτσι και εκεί και στη Γερμανία, γιατί και εμείς σας ακούμε, όχι μόνο εσείς. Πολύ κόσμο που μας ακούει. Γερμανία, Βρενικό, εδώ για την Αυστρία μιλάμε. Αυστρία θέλει, Αυστρία. Όπα, δεν τους θέλει τους Γερμανούς. Ξέρεις, οι Αυστριακοί μας Γερμανούς έχουν. Θέλω να κάνουμε snowboard, Νίκο. Snowboard! Αλλά έχω κάνει μια φορά snowboard, έσπασα ποδάρια, πλευρά, φιλιά Αυστρία. Δεν είμαστε γιατί. Στην ηλικία μας τα κόκαλα δεν δίνουν. Γι' αυτό το έκανα 25 χρονών, όχι 45. Λοιπόν. Σε αυτό μια γροθιά βάγαμε να πούμε και 5 μήνες το μάτι. Γραμμές τέλος. Σαν του γύλου ήταν. Γραμμές τέλος. Τελειώσαμε για σήμερα. Ναι, καλή κακή αυτή είμαστε ρε παιδιά. Μπράβο ρε ψυχούλα μου. Λοιπόν. Μετά το σημερινό σοου που θα δώσει στο Ιντερνετ, θα έρθει και στο καφενείο, είπε έτσι. Πρέπει να έρθει τώρα στο κουμπάρο σου, εσύ είσαι σόουμαν. Ναι, και εσύ είσαι σόουμαν. Πρέπει να πα παντού. Μπράβο. Λοιπόν, κλείνουμε και για σήμερα με την αγαπημένη μα Ράφαελ, η τσάρα, παιδιά. Έτσι, τώρα δεν το συζητάμε. Ο τεντόγλου τη πίτσα. Πεντανόστιμα, ό,τι και να φάτε εκεί. Θέλετε να είναι πάστα, πίτσα, θέλετε μακαρονάδα, θέλετε σαλάτα, θέλετε ριζότο με πανέμον σαλόνι, για ραντεβουδάκι, για παρείτσα, για οικογένεια. Ράφαελ Πίτσα, η γνήσια πίτσα με ποιότητα. Αν δείτε και τις αξιολογήσεις, θα καταλάβετε και από μόνοι σας. Εγώ σας είπα, πάτε, δοκιμάστε, φάτε. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να πληρώσουμε εμείς εδώ πέρα. Θα πάρετε κοκοπλόκο, παιδιά. Ράφαελ Πίτσα, εν πάστα, πολύχνη Εύωσμος και Τούμπα. Και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό, αν είστε φοιτητές και έχετε ανάγκη για γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ στο σπίτι, η Nova σας προσφέρει τα απίθανα νέα φοιτητικά προγράμματα ίντερνετ και σταθερής, απολαμβάνοντας υψηλές ταχύτητες και 100 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα εντελώς δωρεάν και με δωρεάν τα τέλη ενεργοποίησης βεβαίως. Τέτοια προσφορά δεν χάνετε, μπείτε στο nova.gr και μάθετε περισσότερα. Περισσότερο rap και cool αύριο πουρνό. Αμέσως τώρα έχω αντιφλακωτελίστες μας. Στις 12 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούτζου, συνεντεύξεις, αποκαλύψεις και όχι μόνο. Μαζί το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 με Μιχάλη Σαρόπουλο, θα σέβει μας τον κύριο Καζαμπάκα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης παίρνει σκυτάλι με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό!